κρατήσει 2 ώρες, θεωρούμε ότι είναι επαρκής χρόνος. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τη συντομία των ερωτήσεων και κατ' επέκταση των απαντήσεων. Χωρίς λοιπόν να χάνουμε χρόνο, αν και παραδοσιακά ξεκινάμε από κάποιο μέσο της Θεσσαλονίκης, θα μας επιτρέψετε φέτος να ξεκινήσουμε από την Ελευθερία Λάρισας και την Ελένη Κισάβου και να ετοιμάζεται ο Νίκος Αρμένης από το Μέγκα. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε την πρώτη ερώτηση στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Οι Θεσσαλοί έχουν υποστεί μεγάλες ανυπολόγιστες ζημιές και περιμένουν τη μέγιστη προσοχή της πολιτείας. Γνωρίζουμε ότι το φαινόμενο που ξέσπασε στη Θεσσαλία ήταν πολύ έντονο και ακραίο. Όμως για την αντιμετώπιση του δέχεστε κριτική στα εξής. Γιατί δεν υπήρχε εγκαίρως προειδοποίηση των κατοίκων πέραν μιας γενικής αποστολής του 112, όταν μάλιστα οι επιστήμονες είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση για αυτό που έρχεται? Γιατί χάθηκαν πολλές ώρες μέχρι να ενεργοποιηθεί ο στρατός? Γιατί ελικόπτερα που υποτίθεται ότι ήταν παροπλισμένα, έτσι τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί, τα είδαμε μετά να πετούν? Και να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα. Πότε προβλέπετε να γίνει η αποκατάσταση των βασικών υποδομών, τουλάχιστον? Ποιο είναι το σχέδιό σας για να κλείσει η Θεσσαλία τις πληγές της, μάλιστα με το ρόλο που έχει για την εθνική οικονομία της Ελλάδας? Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθεί ο παραγωγικός ιστός. Πώς και πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να κλείσει αυτό το κενό? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κισάβου, που μου κάνατε πολλές ερωτήσεις. Θα επιχειρήσω να τις απαντήσω όλες, ξεκινώντας όμως από την εισαγωγική σας παρατήρηση ότι το καιρικό φαινόμενο το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία ήταν πράγματι πρωτοφανές και θα έλεγα έξω από τα δεδομένα και τα μοντέλα τα οποία κρίνουν πάντα με γνώμονα προηγούμενα αντίστοιχα περιστατικά. Ο πίνακας αυτός έχει δημοσιευθεί ξανά, είναι από το ΜΕΤΕΟ και δείχνει τους όγκους νερού που έπεσαν σε διάφορα μέρη της Θεσσαλίας σε σχέση με την κακοκαιρία του Ιαννού. Μιλάμε με άλλα λόγια και το γνωρίζουν νομίζω αυτό πολύ καλά οι Θεσσαλοί για ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο ήταν πολύ πιο έντονο από τον Ιαννό. Και μιας και με ρωτήσατε για τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πράγματι οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο. Κανείς όμως πιστεύω δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη. Ακριβώς επειδή δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, αναφερθήκατε στο 112 και στην εντός εισαγωγικών καθυστερημένη αντίδραση του στρατού. Θέλω να σας πω ότι προειδοποιητικά 112 είχαν σταλεί επανειλημμένως σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το δε πρωτόκολλο το οποίο αφορά το 112 για περιπτώσεις πλημμυρών είναι διαφορετικό από το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην πυρκαγιά η εντολή είναι πολύ σαφής. Φύγε και τρέξε μακριά από το σπίτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ενώ στην πλημμύρα οι ειδικοί μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν σε πιάσει η πλημμύρα να βρεθεί στον δρόμο, άρα η σύσταση, η εντολή θα έλεγα της πολιτικής προστασίας είναι να ανέβεις σε υψηλότερο όροφο ή σε ψηλό σημείο. Και αυτό εξάλλου έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χωριά της Θεσσαλίας και πρέπει να σας πω ότι και γι' αυτό δεν θρηνήσαμε τελικά έναν μεγάλο αριθμό νεκρών. Έρχομαι τώρα στην ανάμειξη του στρατού. Διότι και εκεί έχει διακινηθεί ένα ψέμα ότι δήθεν ο στρατός άργησε να παρέμβει. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά ήμουν στο κέντρο επιχειρήσεων την 5η το πρωί όταν ακόμα τα καιρικά φαινόμενα ήταν σε μεγάλη ένταση. Και σε απόλυτη συνεννόηση με την πολιτική προστασία και με την ηγεσία του στρατεύματος αποφασίσαμε το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό? Ότι τα ελικόπτερα θα πετάξουν αμέσως με το που θα είναι ασφαλές και αμέσως με το που θα μας δώσει η πολεμική αεροπορία και η πυροσβεστική το OK ότι τα ελικόπτερα μπορούν να πετάξουν. Και αυτό ακριβώς έγινε. Δεν φαντάζομαι ότι θα είχε κανείς την απέτηση να πετάξουν ελικόπτερα σε συνθήκες με έντονη κεραυνητική δραστηριότητα, όπου θα θέταμε σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια των πληρωμάτων. Άρα τα ελικόπτερα πετάξαν αμέσως με το που αυτό ήταν εφικτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το είδανε και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας. Εξάλλου πάρα πολλά ελικόπτερα, όχι μόνο της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ελικόπτερα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για δάσο πυρόσβεση, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την πολύ δύσκολη άσκηση εκένωσης. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή
Επειδή δεν προφτάσαμε να φτάσουμε σε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος κινδύνεται. Δεν υπήρξε συμπολίτης μας ο οποίος να πείνασε, συμπολίτης μας ο οποίος να ξόμινε από νερό ή συμπολίτης μας ο οποίος να μην του μπορέσαμε να του παράσχουμε σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Προφανώς υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δυσκολία και ψυχική πίεση. Όμως σώσαμε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, επειδή ακριβώς μετά το καιρικό φαινόμενο δράσαμε συντονισμένα και με πολύ μεγάλη αυτοθυσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τώρα για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Φαντάζομαι ότι θα μου γίνουν και άλλες ερωτήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας περνά, κύριε Κισάβου, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της. Επέμενα πολύ σε αυτό χθες. Γνωρίζετε πολύ καλά ως Θεσσαλή ίδια ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι πολύ παλιό. Και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα νερά της Θεσσαλίας έρχονται από το βαθύ παρελθόν και από μια αλληλουχία πλημμυρών και λειψιδρίας, η οποία μας υποχρέωσε στο παρελθόν να βάλουμε τα θέματα αυτά στην ατζέντα. Ποτέ όμως δεν τα αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά. Είμαι αποφασισμένος απόλυτα λοιπόν το θέμα αυτό να το λύσω δραστικά. Και η ίδρυση αυτού του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας θα είναι ένας πρότυπος οργανισμός. Τονίζω ότι δεν θα είναι απλά ένας μελετητικός οργανισμός, αλλά και ένας φορέας υλοποίησης. Για να το πω με απλά λόγια, φανταστείτε μια εταιρεία σαν το Αττικό Μετρό, το Ελληνικό Μετρό τώρα, για τη Θεσσαλία, που θα μπορεί να οριμάζει και να υλοποιεί έργα, σε συντονισμό πάντα με την περιφέρεια, έχοντας όμως την κεντρική εποπτεία και με τεχνική υποστήριξη από το εξωτερικό. Χρειαζόμαστε παραπάνω βοήθεια σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Έχω ήδη ζητήσει από την Ολλανδία, μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων, μια πρώτη προσέγγιση του τι έγινε στο φαινόμενο και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με τα φράγματα που θα φτιάξουμε, τα αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν. Έχει να κάνει και με τη μορφή των καλλιεργειών. Έχει να κάνει και μέχρι την δυνατότητά μας να προστατεύσουμε συγκεκριμένους οικισμούς, οι οποίοι μπορεί να φτιάχτηκαν σε άλλες εποχές και για άλλους λόγους, πλην όμως τώρα με την κλιματική κρίση να είναι πραγματικά ευάλωτη. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας. Δεν πρόκειται να κινηθούμε αυτόνομα. Είναι όμως επιβεβλημένο πια το ζήτημα αυτό, επειδή είναι εθνική σημασία, να αναδειχθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν μιλάμε μόνο για την αντιπλημμυρική προστασία. Μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία είναι απολύτως κρίσιμη για την εφοδιαστική αλυσίδα και την ασφάλεια τροφίμων της χώρας. Και γι' αυτό και ο οργανισμός αυτός, τον οποίο φιλοδοξώ να συγκροτήσω άμεσα και θα επιδιώξω μάλιστα και διακομματική συνένεση ως προς την ηγεσία του, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα να μπορούν να υλοποιήσουν ένα τόσο σημαντικό έργο, να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, να δούμε όλες τις μελέτες, αλλά με μια διαφορετική πια προσέγγιση, γνωρίζοντας αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε. Ότι αυτό το οποίο φαινόταν αδύνατο να γίνει, έγινε. Και αυτή είναι η δυσκολία πάντα όλων των προβλεπτικών μοντέλων. Πώς θα προβλέψεις αυτό το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Ιανό μπορούσαμε να προβλέψουμε. Και ιανό προέβλεψαν ουσιαστικά οι μετεωρολόγοι. Αλλά αυτό δεν ήταν ιανός, ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Ο Νίκος Αρμένης από την τηλεόραση του Μέγκα και ακολουθεί ο Γρηγόρης Τζιοβάρας από το πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές είχαμε τις πλημμύρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κλιματική κρίση, ωστόσο τι θα γίνει. Δηλαδή το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και μετά θα πνιγόμαστε. Δεν θα έπρεπε ο κρατικός μηχανισμός να έχει λειτουργήσει καλύτερα, να έχουν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά μετά τον Ιαννό. Υπάρχουν μελέτες που δεν αξιοποιήθηκαν. Με το πρόγραμμα Αιγής που ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι η απορροφητικότητα είναι στο 1%. Τι γίνεται και μήπως πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για υποδομές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλόπιστος συμπολίτης μας, ο οποίος να μην αμφιβάλλει ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Χτυπά την πατρίδα μας, αλλά όχι μόνο. Χτυπάει ολόκληρη τη Μεσόγειο και όλες οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται αντιμέτωπες με παρεμφερή φαινόμενα, εξαιρετικά ακραία. Εμείς ήμασταν πιο εντός οικών εξοικειωμένοι με τις πυρκαγιές. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την προοπτική καταστροφικών πλημμυρών. Και γι' αυτό εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι αναδείξαμε τη σημασία της πολιτικής προστασίας. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία έχω πει πολλές φορές, που παραλάβαμε την πολιτική προστασία, που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να σταθώ περισσότερο στο τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, ώστε να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την πολιτική προστασία και να αντιληφθούμε ότι αυτό το πρόβλημα έχει έρθει για να μείνει
και απαιτεί μια συστράτευση όλης της κοινωνίας, του κράτους σε όλες τις εκφάνσεις, προκειμένου να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ή με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έγιναν στη Θεσσαλία, δεν είμαι αρκετά αντιπλημμυρικά έργα μετά τον Ιαννό. Το πόσο αποτελεσματικά ήταν ή δεν ήταν, αυτό θα μας το υποδείξουν οι ειδικοί. Εξάλλου, η υπόθεση ερευνάται και ορθά κατά την άποψή μου και από την δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω όμως ότι τουλάχιστον, και αυτό τουλάχιστον αυτό το είδαμε στην πράξη, οι μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, τα Φάρσαλα δεν πλημμύρισαν. Αν είχαν πλημμυρίσει και αυτές οι πόλεις, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω αν γι' αυτό οφείλονται τα έργα τα οποία έγιναν ή η ροή των νερών έτσι όπως ήρθε. Δεν είμαι ειδικός. Όμως, γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ, στην ανάγκη να ξαναδούμε την αντιπλημμυρική θωράκιση μέσα από μια τελείως διαφορετική ματιά. Δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης πλημμυρών, είναι και θέμα διαχείρισης νερών. Ο Θεσσαλικός κάπως πάσχει ως προς τα αποθέματά του σε νερό. Δεν σας λέω πάλι κάτι καινούριο. Αυτή η συζήτηση είχε ξεκινήσει από την εποχή της περιβόητης εκτροπής του Αχελώου. Αλλά πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα και δεσμεύομαι ότι θα το λύσουμε. Τώρα για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και του προγράμματος Αιγής, κοιτάξτε, εμείς ήμασταν αυτοί που διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα διακριτό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την πολιτική προστασία. Ουδέποτε η χώρα μας είχε στη διάθεσή της τόσο σημαντικούς πόρους, πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για σημαντικές υποδομές πολιτικής προστασίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο μας πήρε χρόνο, η αλήθεια είναι, για να το οριμάσουμε, όχι εύκολο. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν αρχίσει να τρέχουν και θα σας έλεγα ότι και η δικιά μου προσδοκία, να χρησιμοποιήσω και μια πιο σκληρή λέξη, η δικιά μου απέτηση, είναι το πρόγραμμα αυτό να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όμως έχω δώσει παραδείγματα συγκεκριμένα, γιατί το πρόγραμμα αυτό, ως προς τα ενέργεια μέσα τουλάχιστον, δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, τα καινούργια Καναντέρ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν παράγονται. Αν θέλαμε να πάμε να αγοράσουμε καινούργια Καναντέρ, πολύ απλά δεν υπάρχουν. Θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα τα παραλάβει το 2026. Πιστεύω ότι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο πολλές από τις δράσεις του Αιγής θα έχουν ήδη δρομολογηθεί και θα είμαστε εκ των πραγμάτων τεχνολογικά και σε επίπεδο υποδομών πιο έτοιμοι προφανώς από ό,τι ήμασταν φέτος. Ο Γρηγόρης Διοβάρας από το πρώτο θέμα και ακολουθεί η Ναντίν Χαρδαλιά από το Sky. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να επιμείνω στο τεράστιο αυτό ζήτημα και να σας ρωτήσω το εξής. Επαναλαμβάνετε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Όμως, αναρωτιούνται πολλοί αν στην περίπτωση του Εύρου και της Θεσσαλίας ήταν μόνο αυτό που προκάλεσε το Εύρος των προβλημάτων. Δηλαδή, εσείς λάθη στους κυβερνητικούς χειρισμούς δεν διαπιστώσατε. Ο εκπρόσωπός σας, ο κύριος Μαρινάκης, είχε πει προημερών ότι όλοι αξιολογούμαστε. Από την αξιολόγηση που εσείς κάνατε, διαπιστώσατε να υπάρχουν λάθη από κυβερνητικά στελέχη και αν αυτά θα προσμετρηθούν ενδεχομένως σε έναν ανασχηματισμό που θα κάνετε είτε πριν είτε μετά τις περιφερειακές εκλογές. Αλλά και επειδή μιλάμε για λάθη και είπατε και νωρίτερα για τα κονδύλια του Αιγής, η αντιπολίτευση σας καταλογίζει ότι πήγατε την Τρίτη στο Στρασβούργο και είδατε την Ευρωπαϊκή ηγεσία, αλλά τα χρήματα τα οποία φέρατε ήταν χρήματα τα οποία ήταν στη διάθεση της χώρας μας και δεν είχαν αξιοποιηθεί. Τι απαντάτε λοιπόν? Μου βάλατε πολλά ερωτήματα. Έχω την απέτηση πρώτα και πάνω απ' όλα από τον εαυτό μου να κάνω πάντα σκληρή αυτοκριτική για το τι δεν πήγε καλά. Και αυτήν κάνω και τώρα και σε πολιτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρέπει να μαθαίνουμε από τις αστοχίες μας. Ποτέ δεν είπα ότι δεν έγιναν λάθη στη διαχείριση του φετινού καλοκαιριού. Δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσω αναλυτικά για αυτά. Θα προτιμήσω να σας μιλήσω για το τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του Ντάνιελ, των καταστροφικών πλημμυρών, δεν αισθάνομαι ότι στην πολιτική προστασία έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει όλα τα σημαντικά μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες
θα είναι η μεταφορά στην πολιτική προστασία και της ΕΜΗ, αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπίου, έτσι ώστε κάτω από έναν φορέα να βρίσκεται όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Ξέρετε, οι επιστήμονες δεν συμφωνούν πάντα σε όλα μεταξύ τους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούν όλοι στην πολιτική προστασία, ώστε να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία θέτουν στην διάθεσή μας. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη να μπορέσουμε να εμπλέκουμε τις ένοπλες δυνάμεις με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρειαζόμαστε πιο πολλά αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς, θα έλεγα, μερικές φορές την γραφειοκρατία που πολλές φορές αυτή η διαλειτουργικότητα συνήθως συνεπάγεται. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε πολύ καλύτερα τα στελέχη της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφερειών και δήμων. Άνθρωποι πρόθυμοι συχνά, με εμπειρία στο πεδίο, αλλά χωρίς κατά ανάγκη να έχουν την εκπαίδευση η οποία απαιτείται, έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν συντονισμένα κάτω από μια κεντρική δομή. Για τα θέματα των πυρκαγιών χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα και περισσότερη τεχνολογία έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών. Είτε μιλάμε για drones, είτε μιλάμε για δορυφορικές εικόνες. Η εμπειρία λέει ότι η πυρκαγιά σβήνει άμα καταφέρεις να παρέμβεις γρήγορα. Όχι πάντα βέβαια, διότι στην Πάρνη θα έγινε πολύ έγκαιρη παρέμβαση και παρά τα αυτά δεν καταφέραμε να σβήσουμε την πυρκαγιά. Όμως ο έγκαιρος εντοπισμός των πυρκαγιών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Σας ανέφερα λοιπόν μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, εντοπίζοντας αστοχίες, αδυναμίες, τις οποίες διαγνώσαμε το φετινό καλοκαίρι. Όπως σας είπα, ο σκοπός μας είναι συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι και όταν, ειδικά στο ζήτημα των πυρκαγιών, γιατί η πλημμύρα, όπως σας είπα, είναι ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο και δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το πόσο νερό θα πέσει, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Βέβαια, θέλω να επισημάνω και πάλι κάτι το οποίο είπα στον Εύρο. Το είπα και στην Βουλή και κάποιοι έσπευσαν δυστυχώς να διαστρεβλώσουν τα λόγια μου, υπονοώντας ότι δήθεν εγώ αμφισβητώ την επιστήμη. Είπα και το επαναλαμβάνω ότι όταν επισκέφθηκα τον Εύρο, διαπίστωσα, διότι αυτό μου υπέδειξαν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι τελικά το μέγεθος της καταστροφής δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο στην αρχή είχαμε φοβηθεί. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι ένα τμήμα του Εθνικού Πάρκου της Γιαδάς δεν κάηκε και από το κομμάτι εκείνο το οποίο κάηκε, ένα σημαντικό κομμάτι ήταν φωτιά χαμηλής έντασης που μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι το πάρκο αυτό θα μπορέσει να αναγεννηθεί πιο γρήγορα από ό,τι το πιστεύαμε. Άρα όλα αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία πρέπει να τα προσμετρήσουμε, πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα αξιολογήσουμε. Τώρα, ως προς τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κοιτάξτε να δείτε. Το Ταμείο Ανάκαμψης προσωπικά το διαπραγματεύτηκα. Και έφερα στη χώρα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν υπήρχαν το 2019. Και η δυνατότητα η οποία μας δίνεται να προσθέσουμε μια πρόσθετη ευελιξία στο Ταμείο Ανάκαμψης και να χρησιμοποιήσουμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν μετράνε ούτε στο έλλειμμα ούτε στο χρέος, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές μας, στις σιδηροδρομικές γραμμές, στις γέφυρες, στους δρόμους μας, είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τα αδιάθετα του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο να μην έχει κάποιους αδιάθετους πόρους. Δεν υπάρχει χώρα η οποία να έχει πετύχει 100% απορρόφηση. Αυτά τα λίγα αδιάθετα τα οποία είχαμε, 250 με 300 εκατομμύρια, εξασφαλίσαμε ευελιξία να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε πλήρως. Και αυτά είναι καινούργια χρήματα. Τα χρήματα τα οποία θα διεκδικήσουμε από το Ταμείο Αλληλεγγύης το 2024. Εξήγησα με, θα έλεγα, πολύ σαφή γλώσσα και στην πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δεν είναι δυνατόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτουμε κάτι παραπάνω από ένα δις για υποστήριξη φυσικών καταστροφών, όταν διαθέτουμε 3 εκατομμύρια για το πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου σε 20 και 30 χρόνια. Γι' αυτό και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το τι κάνουμε σήμερα δηλαδή, πώς βοηθάμε τους συμπολίτες μας να ξεπεράσουν τέτοιες φυσικές καταστροφές, έχει τεράστια σημασία. Και δεν θα ησυχάσω εάν δεν καταφέρω να πείσω τους Ευρωπαίους ομολόγους μας ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης με σημαντικούς πόρους και φυσικά η Ελλάδα το 24 να πάρει αυτό που της αναλογεί για τις μεγάλες ζημιές οι οποίες έγιναν στην Θεσσαλία. Όλα αυτά είναι καινούργια χρήματα, τα οποία δεν υπήρχαν. Και το ίδιο ισχύει και για το αποθεματικό, το αγροτικό, το οποίο είναι ακόμα μικρότερο, είναι κάτω από 500 εκατομμύρια. Είχε πρακτικά εξαντληθεί για το 2023. Ξεκινάει η ενεργοποίηση του νέου αποθεματικού το 2024 και το πρώτο ελληνικό αίτημα το οποίο θα κατατεθεί θα είναι το ελληνικό αίτημα. Όμως να πω και κάτι γενικότερο. Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας, ναι, θα μας στοιχήσει σημαντικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι
θα έρθουν από ευρωπαϊκό κονδύλια, θα έρθουν όμως και από εθνικούς πόρους. Και το γεγονός ότι σήμερα η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει ένα τέτοιο κραδασμό, λέει πολλά πράγματα για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ήθελα να σκεφτόμουν τι θα συνέβαινε στην ελληνική οικονομία και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μια τέτοια φυσική καταστροφή, αν αυτό είχε συμβεί πριν από 5 χρόνια. Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ένα σχηματισμό. Η Ναντίν Χαρδαλιά από την τηλεόραση του Sky και ακολουθεί η Ελένη Ευαγγελοδήμου από τα Νέα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Είπατε χθες στην ομιλία σας ότι στον Εύρο και τη Θεσσαλία είδατε τις δύο όψεις του κράτους για άλλη μια φορά. Στην αρνητική όψη μιλήσατε για σύγχυση αρμοδιοτήτων και μετάθεση ευθυνών. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε σε ποια ακριβώς πρόσωπα, δομές και διαδικασίες εντοπίσατε κακώς κείμενα ή δυσλειτουργίες και με ποιο τρόπο σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε για να μην επαναληφθούν και να κερδίσετε, όπως δηλώσετε, χαρακτηριστικά του πόλεμου. Απάντησα ήδη εμέσως, κυρία Χαρδαλιά, λέγοντάς σας ότι χρειάζεται ένας πολύ καλύτερος κάθετος συντονισμός όλων των στελεχών που αναφέρονται στην πολιτική προστασία. Θα έλεγα με περισσότερη προετοιμασία σε επίπεδο σχεδίων παρέμβασης, το οποίο δεν θα είναι απλά, ξέρετε, κείμενα. Στα χαρτιά έχουμε πάρα πολλά τέτοια σχέδια. Αλλά θα στηρίζονται σε πραγματικές ασκήσεις, οι οποίες θα έχουν γίνει στο πεδίο. Δεν κάνουμε αρκετές ασκήσεις σήμερα για θέματα πολιτικής προστασίας. Πρέπει να κάνουμε πολλές περισσότερες, να περάσουμε δηλαδή από τη θεωρία και από τη γραφειοκρατία ενός σχεδίου, το οποίο μπορεί στα χαρτιά να υπάρχει, στην πράξη του τι θα κάνουμε εάν συμβεί αυτό το οποίο συνέβη. Διότι, ξέρετε, προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία, εάν κάποιος δεν έχει κάνει μια προσομοίωση, ενδεχομένως να κληθεί να τα αντιμετωπίσει εκ των υστέρων. Έγινε, ας πούμε, μεγάλος λόγος γιατί δεν είχατε περισσότερες βάρκες. Και εγώ δεν γνώριζα, το έμαθα στην πορεία, ότι οι βάρκες, και φέραμε βάρκες στο στρατού, με εξολέμβειες, μέσα σε 5 λεπτά δεν θα μπορούν να λειτουργούν, διότι το ποτάμι κατεβάζει τόσα φερτά υλικά, που εκ των πραγμάτων η εξολέμβεια θα διαλυθεί, διότι πολύ απλά αυτά τα φερτά υλικά θα μπουν μέσα στην προπέλα. Και ούτε μπορείς προφανώς να κινηθείς με κουπιά, όταν έχεις πολύ, πολύ δυνατά ρεύματα, ειδικά την εποχή που το νερό κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δουλέψουμε και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτά με μεγαλύτερη συστηματικότητα στο πεδίο, με συνεννόηση με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη τοπική σοφία στα ζητήματα αυτά και μεγάλη πρακτική εμπειρία στο πεδίο. Τα χωριά του Κάμπου και του Παλαμά δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισαν αυτό το φαινόμενο. Και είμαι σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας εκεί που σώθηκαν, δεν σώθηκαν μόνο λόγω του 112. Σώθηκαν γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι σε μια πλημμύρα έπρεπε να πάνε σε ένα ψηλό σημείο, διότι ακριβώς αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν. Άρα αυτή η συνεννόηση σε τοπικό επίπεδο, να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή με ποιον συνομιλούμε, να εξασφαλίσουμε ότι οι επικοινωνίες μας δουλεύουν έτσι όπως πρέπει να δουλεύουν, να έχουμε ανά πάσα στιγμή real-time εικόνα για το τι γίνεται, όλα αυτά είναι ζητήματα που απαιτούν μια καλύτερη οργανώση υπό την καθοδήγηση της πολιτικής προστασίας. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και οι δυνάμεις του στρατού, οι οποίες καλούνται να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια της πολιτικής προστασίας, πάντα υπό την πολιτική προστασία θα βρίσκονται. Ο στρατός δεν κάνει σε μια δημοκρατία, σε μια ελληνική χώρα, δεν κάνει του κεφαλιού του. Ο στρατός, για να κινητοποιηθεί, πρέπει να έχει την σαφή εντολή της πολιτικής προστασίας ότι χρειάζεται δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να κινητοποιηθούν. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικές δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, θέλω να εξάρω την εξαιρετική δουλειά που έκαναν τα τμήματα μηχανικού του στρατού καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πολύ μεγάλης περιπέτειας. Πώς έστησαν γέφυρες μέσα σε λίγες ώρες, πώς πήγαν και βοήθησαν στην αποκομιδή των νεκρών ζώων. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν φανταζόμασταν ότι θα καλούμασταν να το αντιμετωπίσουμε σε αυτήν την έκταση. Μπορέσαμε όμως σχετικά γρήγορα και οργανωθήκαμε και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τώρα τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά και το πώς να είμαστε πιο έτοιμοι. Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα επιμείνω περίπου στο ίδιο θέμα. Ακούγοντας χθες την ομιλία σας, μέτρησα 8 φορές τη λέξη κράτος. Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί αντιπαλοί σας και χθες και τις προηγούμενες ημέρες έκαναν λόγο για το ανίκανο επιτελικό κράτος, το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Θέλω λοιπόν τον δικό σας απολογισμό όσον αφορά το επιτελικό κράτος. Αυτό το οποίο εσείς ο ίδιος φέρατε από το 2019 ως ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και το οποίο το έχετε συνδέσει κιόλας με τον οριζόντιο συντονισμό και με την αποτελεσματικότητα. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτά τελικά, αν το επιτελικό κράτος λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε στα πρόσφατα γεγονότα, στον Εύρο, στη Θεσσαλία, νωρίτερα στη Νέα Φιλαδέλφεια και πάει λέγοντας, και αν έχετε κάνει έναν σοβαρό απολογισμό και είναι αρνητικό στο σύνολό του ή, εν πάση περιπτώσει, εν μέρη, ποιες αλλαγές συγκεκριμένες θα κάνετε στο επιτελικό κράτος και με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Νομίζω συγχαίουμε διαφορετικά ζητήματα, κυρία Ευαγγελοδήμου. Το επιτελικό κράτος δεν υποκαθιστά την αρμοδιότητα του κάθε υπουργού να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Το επιτελικό κράτος είναι ένας τρόπος προσέγγισης και συντονισμού της κεντρικής κυβέρνησης εκεί που απαιτείται διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένη στοχοθεσίας και λογοδοσίας για όλους τους υπουργούς, για όλα τα κυβερνητικά στελέχη, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούν μια πολιτική η οποία αποφασίζεται κεντρικά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ένας τρόπος διοίκησης. Και αν με ρωτάτε για το επιτελικό κράτος την επόμενη της μεγάλης συμφοράς που μας βρήκε στη Θεσσαλία, είναι λειτουργήσε το επιτελικό κράτος. Γιατί δημιουργήθηκε αμέσως ένα συντονιστικό κέντρο στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς. Ο καθένας είχε τη δικιά του αρμοδιότητα, γινόντουσαν συσκέψεις 2 φορές την ημέρα, άλλος ασχολήθηκε με το πρόβλημα των νεκρών ζώων, άλλος ασχολήθηκε με τη δημόσια υγεία, άλλος ασχολήθηκε με την προσβασιμότητα στα χωριά και το πώς θα μπορέσουμε να σιγουρευτούμε ότι θα φτάσουν γρήγορα δρόμοι στα χωριά τα οποία είχαν αποκοπεί, άλλος ασχολήθηκε με τις υποδομές. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος και συντονισμός. Και θα το ξαναπώ. Το νερό το οποίο έπεσε στη Θεσσαλία ήταν κάτι το πρωτοφανές. Αν πιστεύει κανείς ότι οποιαδήποτε χώρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει, είναι βαθιά ανοιχτωμένη. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι ξένοι ειδικοί, οι οποίοι όταν είδαν τις ποσότητες νερού, είπαν ότι αυτό δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Ήταν ένα πέραν του ακραίου καιρικό φαινόμενο. Δεν καταλαβαίνω πώς φταίει το επιτελικό κράτος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, πιστεύω ότι ο συντονισμός εκ των υστέρων, από τη στιγμή που έγινε αυτή η συμφορά, ήταν ικανοποιητικός. Και γι' αυτό εξάλλου και μπορούμε να έχουμε πια δομές συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών οργάνων που να μας επιτρέπουν αυτό το συντονισμό και να μην κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο στο επιτελικό κράτος. Να μην υπάρχει συντονισμός. Ο κάθε υπουργός να κινείται από μόνος του. Να μην λογοδοτεί κάπου. Να μην υπήρχε, ας πούμε, στην περίπτωση της Θεσσαλίας ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο το οποίο θα τους μάζευε όλους 2 φορές την ημέρα υπό την πολιτική προστασία για να βλέπουμε τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Καταλαβαίνω πάντα ότι στο δημόσιο διάλογο είναι εύκολο να, και δουλειά της αντιπολίτευσης συχνά είναι να στοχοποιεί την κυβέρνηση. Άρα τουλάχιστον η κριτική να είναι τεκμηριωμένη και να είναι συγκεκριμένη. Το ελληνικό κράτος εξακολουθεί και έχει πολλά ζητήματα ως προς την κάθε τη λειτουργία του. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Τι κάνει ποιος. Τι κάνουν οι Δήμοι, τι κάνουν οι περιφέρειες, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Δεν έχουμε κάνει ακόμα την πρόοδο την οποία θα θέλαμε σε αυτό το επίπεδο. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει. Ήταν, θέλω να θυμίσω, στις προγραμματικές μου δηλώσεις πριν τις φυσικές καταστροφές, ως μια κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας. Αλλά μην πετροβολούμε έναν τρόπο λειτουργίας της κεντρικής κυβέρνησης, τον οποίο εγώ προσωπικά θα εξακολουθώ να υποστηρίζω, γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να δω καμία άλλη εναλλακτική στον τρόπο με τον οποίο σήμερα λειτουργούμε. Και εξηγώ και πάλι, και ακούσα να το λέω, τι ακριβώς είναι το επιτελικό κράτος και τι δεν είναι. Ο Γιώργος Ευγενίδης από την τηλεόραση του Star και να ετοιμάζεται ο Νίκος Ρογκάκος από τον Αντένα. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Θα μου επιτρέψετε
να μετακινηθώ λίγο από τα της διαχείρισης της φυσικής καταστροφής στην Θεσσαλία. Θα ήθελα να έρθω στα εθνικά μας θέματα. Με εξέπληξε, οφείλω να σας πω, παρακολουθώντας και τις δικές σας ομιλίες όλα αυτά τα χρόνια και γενικά διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ότι στην χθεσινή σας ομιλία δεν υπήρχε καμία αναφορά στα εθνικά μας θέματα και στην σχέση μας με την Τουρκία. Σε τρεις μέρες όμως από τώρα, στη Νέα Υόρκη, θα συναντηθείτε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν ήταν η κανονικότητα το προηγούμενο διάστημα. Πώς προχωρούν λοιπόν αυτές οι διαδικασίες προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα που έχουν μια ιδιαίτερη πυκνότητα? Έχετε αποφασίσει, κύριε Πρόεδρε, να χαράξετε ρότα για την Χάγη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και βλέπετε κιόλας και από μέρους της Τουρκίας μια διάθεση προσέγγισης, ακόμα για παράδειγμα, κι αν εμείς αυξάναμε τα χωρικά μας ύδατα, όπως είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά μας, για το οποίο όμως η Τουρκία έχει εκφράσει την απειλή του Κάζους Μπέλη από το 1995 και εξακολουθούμε να κάνουμε διάλογο εν μέσω Κάζους Μπέλη? Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι έχουν αποκατασταθεί διεύλοι επικοινωνίες με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, μέσα από τακτικές συναντήσεις μεταξύ μου και του Πρόεδρου Ερντογάν, στο πολιτικό επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσα από μια τακτική επικοινωνία του Υπουργού αλλά και της Υφυπουργού με τους ομολόγους τους, στη δρομολόγηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα κινήσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνομιλούμε με την Τουρκία για ζητήματα που έχουν να κάνουν με στρατιωτικές ασκήσεις και βέβαια την προώθηση μιας θετικής ατζέντα σε πολλά επίπεδα υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Φραγκογιάννη σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η γεωργία, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κλιματική κρίση. Η Ελλάδα δεν άλλαξε ποτέ τη στρατηγική της απέναντι στην Τουρκία. Αυτή ήταν η βούλησή μου και η επιθυμία μου από το 2019. Να μπορούμε να συνομιλούμε με την Τουρκία, να μπορούμε να δεχόμαστε ότι τα ζητήματά μας θα μπορούν να επιλύονται μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Και όταν διαφωνούμε, να μην οδηγούμε τα πράγματα στα άκρα και να μην έχουμε εντάσεις όπως αυτές που δυστυχώς κληθήκαμε να διαχειριστούμε την τελευταία τετραετία με επαιτειότητα της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, η Χάγη είναι πολύ μακριά ακόμα, κύριε Βιενίδη. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία, την εθνική ακεραιότητα της χώρας, είναι ζητήματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εμένα. Είναι εκτός της συζήτησης την οποία κάνουμε με την Τουρκία. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και με τα αυτονόητα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά. Είναι ζητήματα τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος υπό οποιοδήποτε όρο να συζητήσω με την Τουρκία. Τέλος, ας δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία πιστεύω ότι έχει συμφέρον αυτή την εποχή να προσεγγίσει περισσότερο τη Δύση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι και ένας πιο συνεργάσιμος εταίρος μέσα στο ΝΑΤΟ. Γνωρίζει όμως πολύ καλά, ακριβώς επειδή εμείς ακολουθήσαμε μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια, ότι η προσέγγιση με την Ευρώπη περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα όπλο το οποίο ενδεχομένως να έχουμε στα χέρια μας για μια περαιτέρω εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές. Είναι απολύτως αποδεκτό όταν έχουμε να διαχειριστούμε μεγάλα προβλήματα όπου οι θέσεις μας απέχουν σημαντικά, τα οποία έρχονται από το παρελθόν, να μην περιμένουμε ότι αυτά θα λυθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά να μπορούμε να δεχόμαστε πολιτισμένα ότι συμφωνούμε που διαφωνούμε και αυτό να μην οδηγεί αναγκαστικά σε μία ρητορική επεκτατική ή σε μία ένταση στο πεδίο όπως αυτήν την οποία βιώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια και την οποία δεν βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Τα υπόλοιπα, μετά τη συζήτησή μου με τον πρόεδρο Ερντογάν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη. Ο Νίκος Ρογκάκος από τη τηλεόραση του Αντένα και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο πεδίο, να πάω στην οικονομία και συγκεκριμένα στην ακρίβεια, κύριε Πρωθυπουργέ.
Κατά την άποψη των Ελλήνων πολιτών και νομίζω όλων μέσα στην αίθουσα αυτή, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, κύριε Πρόεδρε, είναι η ακρίβεια. Είναι η κερδοσκοπία και η εσχροκέρδεια και πώς θα αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Ακούσαμε να κάνετε αναφορά χθες για κάποια μέτρα. Αυτό το οποίο όμως θέλω να μου πείτε είναι ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε, κύριε Πρόεδρε, έτσι ώστε όχι μόνο να μην αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, αλλά να μειωθούν σε βασικά αγαθά τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη και δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λοκακό, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό είναι η ακρίβεια. Και εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από στατιστικούς δείχτες οι οποίοι δείχνουν ότι έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό από το μέσο ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Η αλήθεια είναι ότι το σούπερ μάρκετ, το πω πολύ απλά, είναι πολύ ακριβό. Και το να πέφτει ο πληθωρισμός από μόνος του δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα, ότι οι τιμές έχουν ανέβει, απλά αυξάνονται λιγότερο από ό,τι αυξανόντουσαν στο παρελθόν. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, έχει πολλές διαφορετικές αιτίες, όμως ούτε αυτό είναι δικαιολογία για να μην την αντιμετωπίσουμε ριζικά. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους μάλλον. Ο πρώτος θα έλεγα ότι είναι επιδερμικός και έχει να κάνει με τα διάφορα βοηθήματα, τα επιδόματα τα οποία δίναμε και εξακολουθούμε να δίνουμε για να μπορέσουμε συγκυριακά να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι όμως δομική λύση και δομική απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Η δομική απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Η πρώτη είναι η σταθερή και μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό την τελευταία τετραετία μέσω της μείωσης φόρων. Τώρα πρέπει να γίνει και γίνεται μέσα από την αύξηση των μισθών. Είτε μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θα δουν σημαντική αύξηση μισθών από 1η-1η 2024. Είτε μιλάμε για συνταξιούχους, που είδαν πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις μετά από 13 χρόνια. Είτε μιλάμε για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, που ωφελήθηκαν από αύξηση του μισθού και θα ωφεληθούν από το ξεπάγωμα των τριετιών, το οποίο φέρνουμε μπροστά και θα αρχίσει να υλοποιείται από 1η-1η του 2024. Ένας, είστε έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ, ένας εργαζόμενος ο οποίος του έλειπε μία μέρα για να συμπληρώσει την τριετία όταν αυτές πάγωσαν το 2012, αυτή τη μία μέρα θα την πάρει στις 2 Ιανουαρίου 2024 και θα δει αύξηση στον μισθό του. Όλα αυτά είναι σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την μόνιμη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και γιατί επιμένω τόσο στο μόνιμη, διότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί. Αλλά η αύξηση των μισθών θα είναι εδώ. Και αν δεν μπορέσουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη σε μισθολογικό επίπεδο, πάντα θα είναι πολύ δικαιολογημένη η ανησυχία των πολιτών ότι εδώ πέρα έχουμε μισθούς, θα έλεγα, Ελλάδος, αλλά τιμές Ευρώπης. Άρα θα συμπιέζεται το διαθέσιμο εισόδημα. Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς. Και εκεί, όπως ξέρετε, έχουμε πια μια μονάδα, τη ΔΥΜΕΑ, η οποία κάνει πολύ συστηματικούς ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια, η οποία υπάρχει και την οποία θα πολεμήσουμε με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Είτε αφορά προμηθευτές, είτε αφορά εμπόρους. Και βέβαια, στο ζήτημα αυτό θέλω να επιμείνω λίγο περισσότερο και να σας πω ότι έχουμε πια τη δυνατότητα να μπορούμε να ερευνούμε αν αυξήσεις οι οποίες γίνονται είναι πραγματικά δικαιολογημένες. Η αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας επλήγει, αλλά τα οπωροκυπευτικά που παράγονται στις εκτάσεις που πλημμύρισαν, επειδή είδα τα σχετικά στοιχεία, είναι εξαιρετικά λίγα. Αν κάποιος δηλαδή πάει να πατήσει πάνω σε αυτό το οποίο είναι στη Θεσσαλία για να αυξήσει τιμές προϊόντων που παράγονται αλλού, πρέπει να τον βρούμε και να τον τζακίσουμε. Θα το πω πολύ, έτσι, πολύ απλά και πολύ λαϊκά. Και θα ζητάμε πια εξηγήσεις από εταιρείες γιατί αυξάνουν το κόστος των προϊόντων. Να μας πούνε γιατί, ας πούμε, αν αυτό το στυλό αυξάνεται κατά 15%, να μας εξηγήσει η εταιρεία γιατί αυξήθηκε. Τι αυξήθηκε, το πλαστικό, τα μεταφορικά, τι ακριβώς οδήγησε σε αυτήν την αύξηση. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας αυτός. Απαιτεί και συγκρούσεις, τις οποίες είμαι απολύτως διατεθειμένος να κάνω. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήδη έχουμε επιβάλει πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες, όχι σε μικρές εταιρείες, για πλασματικές εκτόσεις. Δεν μπορεί να είσαι και να μου λες ότι αυτό το προϊόν κάνει 1 ευρώ. Να το αυξάνεις στα 2 ευρώ και μετά να μου λες ότι κάνεις έκπτωση 50% για να γυρίσεις το 1 ευρώ που ήταν πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό είναι κοροϊδία του καταναλωτή. Λοιπόν, είμαι αφασισμένος σε αυτή τη μάχη
να τη δώσω. Δεν είναι εύκολο να την κερδίσουμε, αλλά θα τη δώσουμε τη μάχη αυτή με όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά ότι ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλος είσαι, το κράτος θα είναι αμήλικτο εάν παραβιάζεις τους νόμους και αν πατάς πάνω σε ένα γενικότερο κλίμα ακρίβειας για να αυξήσεις αδικαιολόγητα τις τιμές. Ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Ανθός Κοσελόγλου από τον Α. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Από το καλοκαίρι που σχηματίστηκε η καινούργια κυβέρνηση έχουν περάσει 2,5 μήνες και παρόλα αυτά έχουμε δει την αλλαγή 2 υπουργών αλλά και αρκετές δυσλειτουργίες στη λειτουργία της κυβέρνησης. Εσείς εχθές μιλήσατε για σύγχυση αρμοδιοτήτων και θέλω να ρωτήσω, αυτό δεν αποδεικνύει ότι το rotation που έγινε το περασμένο καλοκαίρι δεν ήταν αποτελεσματικό? Ευχαριστώ. Είναι πολύ περίεργος τι ερώτηση θα μου κάνατε αν δεν έκανα καμία απολύτως αλλαγή στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές. Και αν έμειναν όλοι οι υπουργοί στις θέσεις τους. Η άποψή μου, και δεν αλλάζω αυτή την προσέγγιση, είναι ότι είναι καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υπουργοί να δοκιμάζονται σε καινούρια χαρτοφυλάκια. Και ακριβώς αυτό υπηρέτησε το rotation. Δεν είναι ένα rotation το οποίο έγινε στην τύχη. Έκρινα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί πάντα να έκανα όλες τις ορθές επιλογές και σκέφτηκα πάρα πολύ για το ποιος υπουργός μπορεί να υπηρετήσει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Από εκεί πέρα, ξέρετε, δεν υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί. Αμετακίνητες πολιτικές μπορεί να υπάρχουν. Αμετακίνητοι υπουργοί δεν υπάρχουν. Και ένας υπουργός αξιολογείται από μένα σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η αποτελεσματικότητα. Μπορεί να υλοποιήσει την κεντρική πολιτική, κυβερνητική πολιτική για την οποία τοποθετήθηκε σε αυτό το Υπουργείο. Και προφανώς, πάντα ξέρετε, συνομιλούμε με τους υπουργούς. Οι υπουργοί δεν είναι πιόνια να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το οποίο τους λέμε κεντρικά. Πάρα πολύ συχνά τροποποιούμε σχέδια, έρχονται με τις δικές τους εισηγήσεις και έτσι καταλήγουμε στη νεοποίηση κυβερνητικών πολιτικών. Άρα το ένα ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτή θέλει κάποιο καιρό, ξέρετε. Δεν μπορεί σε 2 μήνες να κρίνω αν ένας υπουργός είναι αποτελεσματικός και γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι αποφεύγω τους συχνούς ανασχηματισμούς. Γιατί θέλω να δίνω κάποιο χρόνο σε υπουργούς να αποδεικνύουν τις δυνατότητές τους. Το δεύτερο όμως κριτήριο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Και εκεί προφανώς η κρίση μπορεί να είναι στιγμιαία και ακαριαία. Εάν κρίνω ότι κάποια συμπεριφορά δικαιολογεί, είναι τέτοια που να δικαιολογεί την απομάκρυνση ενός υπουργού, δεν θα διστάσω να το κάνω. Άρα, δώστε μας λίγο χρόνο να κριθεί η κυβέρνηση σε βάθος χρόνου και σε όλους αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Το είπα και χθες στην ομιλία. Ακούω αυτή την κριτική. Αλλά για πάμε να δούμε γιατί μας την προσάπτουν. Μας την προσάπτουν πρωτίστως γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε 2 μεγάλες φυσικές καταστροφές. Εάν δεν υπήρχαν οι πλημμύρες και δεν υπήρχαν οι φωτιές, δεν ξέρω αν θα κάναμε την ίδια συζήτηση. Και είναι λογικό ότι αυτή η θεματολογία σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 3 μήνες η χώρα πήρε επενδυτική βαθμίδα. Εάν δεν είχαμε τις φωτιές και τις πλημμύρες, αυτή θα ήταν η πρώτη είδηση της ΔΕΘ. Πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Είχα έρθει και είχα δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα 3 μήνες μετά τις εκλογές. Και την πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Και κλείνουμε έναν πολύ τραυματικό κύκλο, ο οποίος έρχεται από μια άλλη εποχή την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο τουρισμός πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Η κυβέρνηση υλοποίησε ήδη το μισό της κυβερνητικό πρόγραμμα όσον αφορά στην οικονομία. Συνολικές παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψηφίσαμε την δυνατότητα, δώσαμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας από το εξωτερικό να ψηφίζουν χωρίς περιορισμούς. Φέρνουμε ήδη σημαντικά νομοσχέδια που κάνουν μεγάλες τομές στην αγορά εργασίας. Λύσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με λειτουργία του ΕΚΑΒ στα ακριτικά νησιά. Όλα αυτά τα κάναμε σε 3 μήνες. Άρα, καλή αυτή η κριτική. Δεν ξεκινήσατε καλά. Ναι, γιατί βλέπω και εγώ τη δυσθυμία. Δεν είμαι εκτός κοινωνίας, η οποία υπάρχει όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλες φυσικές καταστροφές. Αλλά, ξέρετε, μια κυβέρνηση κρίνεται στο σύνολό της. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγα πάντα και στην προηγούμενη τετραετία. Και είναι απολύτως λογικό να μας ασκείτε, όχι εσείς με εψιλόνα, με αλφαγιώτα, επιμέρους κριτική για τις αστοχίες μας. Και αυτός είναι ο ρόλος του τύπου και των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Τελικά όμως, μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά.
και η προηγούμενη κυβέρνηση κρίθηκε συνολικά και αυξήσαμε το ποσοστό μας και το πήγαμε από το 40 στο 41%. Άρα εγώ είμαι υποχρεωμένος να ακούω τη στοχευμένη κριτική και να απαντώ, αλλά έχω και μια υποχρέωση να παρουσιάζω τη μεγάλη εικόνα και το σύνολο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, γιατί τελικά αυτές θα κριθούν από τους πολίτες. Ο Χρήσανθος Κωσελόγλου από την τηλεόραση του Α και να ακολουθεί ο Νίκος Οικονόμου από την εφημερίδα Μακεδονία. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ μπροστά σας. Ακούμε χρόνια για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Χθες ανακοινώσατε περίπου 10 μέτρα για την πάταξή της. Αλλά τόσα χρόνια που το ακούει ο έτοιμος πολίτης αισθάνεται κορόιδο. Είναι γνωστό ποιοι κλάδοι έχουν μία τάση να δηλώνουν ελάχιστα έσοδα. Υπάρχουν συνεχώς δημοσιεύματα. Ανακοινώσατε χθες μεταξύ άλλων επιτέλους τη διασύνδεση να προχωρήσει να υλοποιηθεί με τις ταμιακές μηχανές, επέκταση των ηλεκτρονικών αγορών. Η ερώτησή μου είναι πότε θα δούμε αποτελέσματα και εσείς τι ακριβώς περιμένετε και πότε. Πιστεύω ότι ήδη έχουμε δει αποτελέσματα. Την προηγούμενη τετραετία κάναμε βήματα για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τώρα πρέπει να κάνουμε άλματα. Διότι το ζήτημα αυτό έχει το απόλυτο δίκιο να λέτε ότι αποτελεί την καραμέλα διαδοχικών κυβερνήσεων. Καμία όμως δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και στις προγραμματικές μου δηλώσεις. Έχουμε και τη βούληση και την νομιμοποίηση, την πολιτική και την τεχνογνωσία να μπορούμε να το κάνουμε πράξη αυτό. Και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλα χθες ήταν πολύ συγκεκριμένα και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα αποδώσουν. Και ναι, δεν δυσκολεύτηκα να δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα κατηγοριών συμπολιτών μας που δηλώνουν ελάχιστα εισοδήματα, καθαρά εισοδήματα, είτε φουσκώνοντας τα έξοδά τους, είτε μειώνοντας τα έσοδά τους, όπου γεννώνται εύλογα ερωτηματικά πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν με απολαβές των 200 και των 300 ευρώ, διότι αυτό είναι τελικά το εισόδημα το οποίο φαίνεται να εμφανίζουν ως καθαρό εισόδημα. Και βέβαια η τεχνολογία μας βοηθάει πολύ, κύριε Κωσελόγλου. Μας βοηθάει πολύ στο να μπορέσουμε να κάνουμε τις διασυνδέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορούμε να κάνουμε διασταυρώσεις στοιχείων. Μας βοηθάει πάρα πολύ στους στοχευμένους ελέγχους, στους εντοπισμούς της παραβατικότητας. Και ξέρετε, η παραβατικότητα δεν είναι μόνο η φορολογική παραβατικότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου, πολύ εύκολα, με μια δορυφορική αποτύπωση, να μπορούμε να γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η έκταση την οποία κάποιος μισθώνει σε μια παραλία προς παραχώρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε όλοι να το ελέγχουμε. Δηλαδή, εγώ θέλω τον επόμενο χρόνο, όταν κάποιος θα πηγαίνει σε μια παραλία, να μπορεί να υπάρχει ένας χάρτης, ο οποίος θα δείχνει ότι η παραλία αυτή έχει μισθωθεί για αυτήν την έκταση. Και ο ίδιος ο πολίτης να γίνει συμμέτοχος σε αυτήν την προσπάθεια καταπολέμησης της παρανομίας, μικρής, μεσαίας και μεγάλης. Διότι το νομιμότητα παντού για μένα δεν είναι απλά ένα κενό σύνθημα. Νομίζω ότι είναι ένα αίτημα των καιρών. Διότι αν δεν υπάρχει νομιμότητα παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως είπατε κύριε Κωσελόγλου, κάποιοι να αισθάνονται κορόιδα. Και όταν κάποιοι αισθάνονται διαχρονικά κορόιδα και αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει κάποια κύρωση για αυτόν ο οποίος είναι εντός εισαγωγικών πιο εξυπνάκες από τον άλλον, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταφύγουν και αυτοί σε μια αντίστοιχη συμπεριφορά. Το βλέπουμε παντού αυτό. Το βλέπουμε και με τη δόμηση, ας πούμε. Γι' αυτό και κάποιες από τις γραμμές οι οποίες τραβήχτηκαν στο παρελθόν πρέπει να είναι πολύ σκληρές. Υπάρχει για την παράνομη δόμηση ένα όριο και αυτό είναι το 2011. Οτιδήποτε μετά από αυτό δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες οδηγούν τελικά σε αλλαγές συμπεριφορών σε επίπεδο κοινωνίας. Τα αποτελέσματα θα είναι μετρήσιμα, θα στηρίξουν τον κρατικό προϋπολογισμό, θα μας βοηθήσουν με το στόχο που έχουμε με το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του επόμενου χρόνου και προφανώς θα αποδεσμεύσουν πόρους για εκεί που το χρειαζόμαστε περισσότερο, για την κοινωνική μας πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία, για την πολιτική προστασία. Είναι λοιπόν ζήτημα και οικονομικό, αλλά είναι βαθιά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης τελικά την οποία έχουμε ο ένας τον άλλο. Ο Νίκος Οικονόμου από την εφημερίδα Μακεδονία και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Μόσχοβας από το iEfemerida.gr.
Κύριε Πρόεδρε, χθες μιλώντας για την επόμενη μέρα από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, προαναγγείλατε την έναρξη ενός δημόσιου διαλόγου για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των περιουσιών, των σπιτιών και των παραγωγικών μονάδων από φυσικές καταστροφές. Κάνετε μάλιστα λόγο για μια μορφή συλλογικής προστασίας, στην οποία όλοι πρέπει, έχουμε χρέος να συμμετέχουμε. Τι σκέψη υπάρχουν πάνω σε αυτό? Σημαίνει αυτό ότι δεν θα γίνονται, ας το πούμε, αποζημιώσεις από τη μεριά του κράτους σε περιπτώσεις καταστροφών? Και θα μου επιτρέψετε και μία ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη, όπου είστε πια και βουλευτής. Πώς αισθάνεστε στην πόλη και ως βουλευτής και απέναντι στην πόλη, πρώτον? Και δεύτερον, υπάρχει το Πρωθυπουργικό Γραφείο εδώ, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ σχεδιάζεται να το αναβαθμίσετε με την ευθύνη του Μιχάλη του Μπεκίρη. Είναι έτσι? Και ποιος θα είναι ο νέος στόχος μιας παράλληλης κυβερνητικής, ας το πούμε, δομής που θα λειτουργεί δίπλα στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Ο προϋπολογισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να καλύπτει όλες τις ζημιές οι οποίες θα προκύψουν από φυσικές καταστροφές σε μια εποχή κλιματικής κρίσης. Το κάναμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά θέλω να σας αναφέρω ότι για τις αγροτικές αποζημιώσεις οι οποίες δόθηκαν από το 2019 έως το 2022, προσθέσαμε στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί πολύ απλά τα ασφάλιστρα τα οποία πλήρωναν οι αγρότες δεν ήταν αρκετά. Άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά εάν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ως κράτος να μπορούμε να αποζημιώνουμε όλες τις φυσικές καταστροφές και ποια είναι η ευθύνη τελικά του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης απέναντι στην ανάγκη να ασφαλίσει ο ίδιος την περιουσία του απέναντι σε κάτι το οποίο γνωρίζει ότι είναι πιθανόν να συμβεί κάποια στιγμή. Έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων. Μπορεί για άλλους λόγους ενδεχομένως που έχουν να κάνουν με την αστική ευθύνη, όμως η ασφάλιση στα αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική. Πιστεύω ότι τελικά, για να το πω πολύ ευθέως, ναι, θα καταλήξουμε και σε ένα σχήμα όπου η ασφάλιση της περιουσίας θα καταστεί υποχρεωτική στη χώρα. Μπορούμε να περάσουμε από στάδια. Θα δούμε και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος μπορεί να βοηθήσει. Αλλά όσο περισσότερα σπίτια ασφαλίζονται, τόσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα, όπως καταλαβαίνετε. Θα χρειαστούμε να συνομιλήσουμε ανοιχτά με την ασφαλιστική αγορά και για κάποιες κατηγορίες, επιχειρήσεις, ας πούμε, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι επιχειρήσεις αυτές παραμένουν ανασφάλιστες και δεν φροντίζουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να προστατεύσουν την περιουσία τους. Διαλάτε τώρα πάλι για να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση την οποία κάναμε. Πώς αισθάνεται ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει ασφαλίσει την εταιρεία του όταν βλέπει ότι το κράτος θα έρθει και θα αποζημιώσει και αυτόν ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει την εταιρεία του? Δεν θα μπει στον πειρασμό την επόμενη μέρα να μην την ασφαλίσει ή να κάνει ένα πιο αδύναμο ασφάλιστρο? Αυτές ακριβώς είναι οι συμπεριφορές τις οποίες δεν πρέπει να επιβραβεύουμε. Νομίζω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ήδη σχεδιάζουμε μια μεγάλη αναμόρφωση στον ΕΛΓΑ για να μπορούμε να δούμε με πιο διαφορετικό τρόπο θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την αγροτική ασφάλιση στις απαιτήσεις των καιρών. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έρχεται από τη δεκαετία του 50, άλλες εποχές. Πρέπει να αποζημιώνουμε ενδεχομένως περισσότερες καταστροφές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο οι αγρότες και η παραγωγή μας καταβάλουν τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, δύσκολη συζήτηση, αλλά σε μια χώρα η οποία θα αντιμετωπίζει φωτιές, αντιμετωπίζει πλημμύρες και ναι, αντιμετωπίζει και σεισμούς, είμαστε μια σεισμογενής χώρα, η συζήτηση αυτή είναι αναπόφευτη. Τώρα για το γραφείο στην Θεσσαλονίκη, είμαι πια βουλευτής Θεσσαλονίκης, οπότε θεωρώ λογικό και να υπάρξει μια συγχώνευση, θα έλεγα, του γραφείου μου στη Θεσσαλονίκη με το γραφείο μου στη Βουλή. Έτσι ώστε να μπορώ και εγώ ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, να έχω μια στενότερη παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν την πόλη. Με ρωτήσατε πώς βλέπω την πόλη. Πιο αισιόδοξη πιστεύω, αλλά και με μια σχετική καχυποψία. Θα είμαι πολύ ειλικρινής απέναντι σε έργα και σε ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το 27 η Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Ήδη η Θεσσαλονίκη είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Βλέπω μια πόλη πολύ δυναμική.
με μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα, με πολύ τουρισμό, με έμφαση στην παραγωγή, με ένα καινούριο αεροδρόμιο, με τα πανεπιστήμια της πια πιο απελευθερωμένα να μπορούν να προσελκύουν και φοιτητές από το εξωτερικό μέσα από καινούρια αγγλόφωνα προγράμματα. Και όταν το καλό λειτουργήσει το μετρό και το δούνε Θεσσαλονικής και φύγει αυτό το νέφος της καχυποψίας, το οποίο καταλαβαίνω γιατί ακόμα υπάρχει, εκεί θα αντιληφθούν πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό, έργο το οποίο πραγματικά θα αλλάξει την όψη της πόλης. Αλλά προφανώς ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι το μόνο. Δεν τα επαναλάβω τώρα, όλα τα έργα τα οποία δρομολογούμε στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολλά. Το flyover θα αρχίσει να κατασκευάζεται το Νοέμβριο. Ναι, ακούω την συζήτηση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μια προσωρινή αναταραχή στην πόλη μέχρι να λειτουργήσει το μετρό. Είναι όμως απαραίτητο να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Και διαβεβαιώνω τη Θεσσαλονίκη ότι σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς θα κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε, διαθέτοντας και περισσότερες δυνάμεις στην τροχέα, για να κάνουμε τη ζωή της πόλης πιο εύκολη μέχρι ώστε λειτουργήσει το μετρό, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει μια καταλυτική απάντηση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Ο Άγγελος Μόσκοβας από το aefemerida.gr και ακολουθεί η Αλεξάνδρα Καημένου από τα Παραπολιτικά. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αυτή την ώρα που συζητάμε σήμερα διεξάγονται οι σωκοματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή από ό,τι μαθαίνω και με πολλά νέα μέλη. Εσείς δυνητικά, ποιον θα θέλατε ως αντίπαλό σας, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Νίκο Παπά, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Στέφανο Τζουμάκα ή τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος δηλώνει ότι μπορεί να σας κερδίσει, μιλά καλύτερα αγγλικά από εσάς, ξέρει καλύτερα οικονομικά από εσάς. Και μια ερώτηση για τον επιέτη αντίπαλό σας, τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείτε ότι έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο ή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κάνει και ένα comeback στο μέλλον? Ευχαριστώ. Τώρα μου κάνετε μια ερώτηση που ξέρετε ότι δεν μπορώ να την απαντήσω και θέλετε λίγο να με προβοκάρετε. Θα μπορούσα κι εγώ να δανειστώ φράση του Μάο, μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Αλλά το ζήτημα αυτό αφορά το κόμμα της αντιπολίτευσης. Προφανώς και δεν μπορώ να κάνω καμία τοποθέτηση, ειδικά την ημέρα που διεξάγεται με δημοκρατική διαδικασία, με άμεση εκλογή του νέου ή της νέας αρχηγού από τη βάση του κόμματος. Εγώ προσβλέπω σε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα έχει μάθει από τα λάθη της και η οποία θα δώσει έμφαση στην ουσία και όχι στην επικοινωνία και στον ποιοτικό λόγο και όχι στην τοξικότητα. Αλλά από και πέρα το θέμα αυτό δεν αφορά εμένα, ούτε μπορώ να κάνω καμία κρίση για τον κύριο Τσίπρα. Αυτά νομίζω ότι θα τα απαντήσει μόνο η ίδια η ζωή. Η Αλεξάνδρα Καημένου από τα Παραπολιτικά και ακολουθεί η Νίκη Ζορμπά από το capital.gr. Εδώ. Μπροστά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να αλλάξετε το σύστημα εκλογής των ευρωβουλευτών και να επαναφέρετε τη λίστα ή θα παραμείνει η Σταυροδοσία. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν παράλληλα επεξεργάζεστε κάποιο σχέδιο αλλαγής του εκλογικού νόμου εν ώψη και των ευρωεκλογών αλλά και των επόμενων εθνικών εκλογών, ανεβάζοντας, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, το ποσοστό εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή από το 3% στο 5%. Ευχαριστώ. Ως προς τις εθνικές εκλογές, δεν είναι στις προθέσεις μου να κάνω καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Η χώρα ταλαιπωρήθηκε από το πείραμα της απλής αναλογικής. Νομίζω ότι ο τελικός απολογισμός σίγουρα δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν θετικός. Χρειαστήκαμε δύο εκλογές, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει την εκλογική διαδικασία με διαφορετική σύνθεση της Βουλής, εάν η ενισχυμένη αναλογική ίσχυε και στην πρώτη κάλπη του Μαΐου. Δεν θεωρώ ότι η απάντηση απέναντι στα ακραία ή πιο περιθωριακά κόμματα ή κομματίδια τα οποία εισήλθαν στη Βουλή είναι η αύξηση του ποσοστού εισόδου τους στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η ίδια η ζωή θα απαντήσει κατά το πόσο τα κόμματα αυτά θα έχουν διάρκεια. Έχω σοβαρές αμφιβολίες αν θα γίνει αυτό και τελικά οι πολίτες θα κρίνουν κατά το πόσο αυτή η επιλογή, που μπορεί να ήταν μια επιλογή αντίδρασης, τελικά ήταν η ορθή και πρέπει να την επαναλάβουν και στις επόμενες εκλογές. Τώρα, για τις ευρωεκλογές, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με σταυρό, χωρίς να προσδιορίσω περισσότερες λεπτομέρειες.
Η Νίκη Ζορμπά από το capital.gr και ακολουθεί ο Παναγής Γαλιατσάτος από τη Real News. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιμείνω, να επιστρέψω λίγο στη συζήτηση για την οικονομία και συγκεκριμένα για τους μισθούς. Έχετε πει ότι στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός θα είναι 1.500 ευρώ. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να ευοδοθεί αυτό από τη στιγμή που έχουν αρχίσει ήδη να μαζεύονται σύννεφα στην ευρωπαϊκή οικονομία, κατ' επέκταση στην ελληνική οικονομία, και με δεδομένο ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός. Αντέχουν οι επιχειρήσεις την αύξηση του μισθολογικού κόστους? Αντέχει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας την αύξηση αυτή? Μήπως πυροδοτηθεί εκ νέου πληθωρισμός? Και καταληκτικά θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που είναι πιο σύντομο. Χθες ανακοινώσατε την αύξηση, νέα αύξηση κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. Μήπως έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε από αυτού? Πόση θα είναι αυτή η αύξηση? Ευχαριστώ. Στο δεύτερο ερώτημά σας, η απάντησή μου είναι μονολεκτική. Όχι, δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο. Εξάλλου, έχουμε ακόμα 6 μήνες μέχρι τον Απρίλιο και γνωρίζετε καλά, είστε έμπειροι στο ρεπορτάζ, την διαδικασία με την οποία τελικά προσδιορίζεται και αποφασίζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού. Έθεσα προεκλογικά 2 στόχους. Ο μέσος μισθός στην χώρα μας στον ιδιωτικό τομέα να είναι 1.500 ευρώ και ο κατώτατος 950 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός ακόμα και ενδεχομένως για αρκετό καιρό θα καθορίζεται μέσα από μια κυβερνητική απόφαση. Ο μέσος μισθός όμως είναι ζήτημα της αγοράς να καθορίσει τελικά το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Αυτό το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα αυξάνονται και αυξήθηκαν και τον τελευταίο χρόνο. Και γιατί αυξάνονται? Διότι η ανεργία μειώνεται, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις για καταρτισμένους εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις, αναζητώντας προσωπικό, είναι τεθειμένες να πληρώσουν περισσότερο. Φαίνεται εξάλλου από την κερδοφορία τους ότι έχουν τη δυνατότητα αυτό να το κάνουν. Οι επιχειρήσεις βοηθήθηκαν πολύ από την προηγούμενη κυβέρνηση με μια οργανωμένη μείωση της φορολογίας. Θεωρώ ότι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν λελογισμένες αυξήσεις μισθών που θα μας επιτρέψουν να φέρουμε τον μέσο μισθό στη χώρα μας πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ξεκινήσαμε από το 62% το 2019, μέσα στο 68% πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα, προφανώς όλοι παρατηρούμε τα σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία. Οφείλω να επισημάνω όμως ότι η ελληνική οικονομία έχει δείξει πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το 2% όταν η Ευρωζώνη με το ζόρι θα έχει ανάπτυξη φέτος, με επενδύσεις οι οποίες εξακολουθούν να ενισχύονται συνέχεια, με κλάδους οι οποίοι, όπως είπα και πριν, ο τουρισμός που είναι πρωταγωνιστές στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας και με σημαντικά χρηματοδοτικά κονδύλια, τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία ουσιαστικά και μαζικά το 23, στο υπόλοιπο του 23, αλλά κυρίως το 24 και το 25. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας. Και πολλές φορές λέω στους επιχειρηματίες οι οποίοι παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους, μπορούν να πληρώσουν περισσότερο και είναι βέβαιο ότι θα βρουν. Και αυτό γίνεται στην πράξη. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Και η ίδια η επιχείρηση γνωρίζει καλά ποιο είναι το κόστος εργασίας εκείνο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και που θα κάνουμε στην αγορά εργασίας είναι παρεμβάσεις λελογισμένες που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά δίνουν και στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία για να μπορούν ακριβώς να αξιοποιήσουν καλύτερα το εργατικό τους δυναμικό. Και πιστεύω πραγματικά ότι ο στόχος αυτός στο τέλος της τετραετίας θα μπορεί να έχει επιτευχθεί. Έχοντας συμπληρώσει την πρώτη ώρα της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, προχωράμε στον Παναγή Γαλιατσάτο από τη Real News και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Open. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Επιτρέψτε μου να σας ξαναπάω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Μετά τη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Ερντογάν στο Vilnius, είχατε παραχωρήσει μια συνέντευξη τηλεόραση του Sky και εκεί μας είχατε πει, σε σχέση με την προοπτική μια συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς με την Τουρκία, ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου, το διαβάζω επί λέξη, μπορεί ενδεχομένως, ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Το τι εννοείται με τη φράση αυτή, δεν μας το έχετε διευκρινίσει ποτέ έκτοτε. Δεν είχατε και την ευκαιρία, άλλωστε. Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε για ζητήματα κυριαρχίας, αλλά θέλετε να μας γίνετε σήμερα λίγο πιο αναλυτικός και να μας πείτε για ποιες θέσεις μιλάμε? Θα
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην αντιλαμβάνεται ότι σε μία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να πετύχει ποτέ κανείς το 100% των διεκδικήσεών του. Νομίζω λέω το αυτονόητο. Άρα αυτές οι αμοιβές, ίσως δεν, ο όρος υποχωρήσεις δεν είναι δόκιμος, αυτές οι αμοιβές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές είναι αυτονόητες για να διερευνήσουμε αν μπορούμε να πετύχουμε μία συμφωνία στο βασικό ζητούμενο το οποίο έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και πριν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να συζητήσει ποτέ ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εξάλλου. Θέλω να θυμίσω ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτική, αλλά και ζητήματα τα οποία απορρέουν από τα αυτονόητα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από την άσκηση της κυριαρχίας στα νησιά αυτά. Άρα δεν έχω να σας πω κάτι πολύ πιο λεπτομερές για τα ζητήματα αυτά, κύριε Γαλιάτσάτο, αλλά θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι μια απλή συζήτηση. 40 χρόνια συζητάμε με την Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Δεν είμαι αφελής και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι πολιτικές των χωρών δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Οφείλω όμως να διερευνήσω αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να πετύχουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως οι προκάτοχοί μου να μην μπόρεσαν να το πετύχουν. Αλλά και να μην μπορέσουμε να το πετύχουμε, διότι πολύ απλά θα καταλήξουμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό δεν μας υποχρεώνει να είμαστε μονίμως στα κόκκινα και στην ένταση την οποία βιώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Το ζήτημα αυτό δεν έχει λυθεί 40 χρόνια. Όμως έχουμε περάσει εποχές με την Τουρκία, όπου το ζήτημα αυτό ήταν άλυτο προφανώς, γιατί αλλιώς θα έχει λυθεί, όπου δεν ήμασταν σε κατάσταση πολύ υψηλής έντασης. Οπότε αυτό θα έλεγα, και αυτό από μόνο του, το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να συνομιλούμε, δεν αποτελεί, πάντα θα αποτελεί μια συνάντηση δικιά μου με τον πρόεδρο Ερντογάν αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά η κανονικοποίηση των διάβλων επικοινωνίας είναι καλοδεχούμενη για δύο χώρες οι οποίες είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να είναι γείτονες. Σοφία Φασουλάκη από την τηλεόραση του Open και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Μπασκάκης από την Εφημερίδα των Συντακτών. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Χθες, στη χθεσινή σας αναφορά για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, στα δικά μου αυτιά ακούστηκε μάλλον χλιαρή, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει, δεν έχει αποσύρει την στήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. Αγοραστού. Πριν από λίγο, μάλιστα, είπε ότι είναι καλοδεχούμενη και η έρευνα της δικαιοσύνης. Σε τρεις εβδομάδες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην πάει καλά σε συγκεκριμένες περιφέρειες εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και του τρόπου αντιμετώπισης τους. Και αν μου επιτρέπετε και ένα δεύτερο ερώτημα, αν η κυβέρνηση σκέφτεται ή έχει ανοίξει τέτοια συζήτηση, ίσως και μετά από ειδικούς, για μετεγκατάσταση κάποιων χωριών που συνεχώς πνίγονται πιο ορεινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, χρόνια πολλά, κύριε Φασουλάκη. Χρόνια πολλά και στην κόρη μου, η οποία νομίζω ότι με τη διαφορά της ώρας στην Αμερική αμφιβάλλω αν θα βλέπει αυτή την συνέντευξη ζωντανά τώρα και σε όλες τις ερωτάζουσες φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έδωσε πολιτική διάσταση στις περιφερειακές εκλογές. Γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να συνεννοούμαστε με τους περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο να υλοποιήσουν και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η περιφερειακή πολιτική να είναι συντονισμένη με την κεντρική πολιτική. Θα σας έλεγα ότι μέχρι ισότου έρθουμε εμείς στα πράγματα το 2019, υπήρχε μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι κάνανε οι περιφέρειες και του τι έκανε το κεντρικό κράτος. Και για πρώτη φορά εμείς,
μέσα από τα αναπτυξιακά σχέδια τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε, καθίσαμε και συγκροτημένα βάλαμε στο χαρτί τις πρωτοβουλίες των Δήμων, των Περιφερειών και του Κεντρικού Κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε συγκροτημένα σχέδια για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Και αυτό νομίζω ήταν μια επιτυχία, ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, για να γνωρίζουμε και εμείς με ποιο τρόπο θα κατευθύνουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και να μην κάνουμε κινήσεις ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Ό,τι ισχύει για κάθε περιφέρεια, ισχύει προφανώς και για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και τον απολογισμό θα τον κάνουμε το βράδυ των περιφερειακών εκλογών. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στήριξη σε 13 υποψήφιους περιφερειάρχες και σε 3 δημάρχους, στις 3 μεγάλες πόλεις. Και εκεί σταματάει η εμπλοκή μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα, για το ζήτημα της μετεκατάστασης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την πατρίδα μας και στο παρελθόν, όχι στη Θεσσαλία. Είχαμε, ας πούμε, ζητήματα μετεγκαταστάσεων σε οικισμούς στη Δυτική Μακεδονία λόγω της επέκτασης των λιτικών πεδίων. Δεν θεωρώ ότι μια τέτοια λύση μπορεί να υποδειχθεί ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Άρα, για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, χρειαζόμαστε πρώτον, όπως σας είπα, μια βαριά επιστημονική τεκμηρίωση ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δεν μπορούν να προστατευθούν πια από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, ό,τι έργα και να κάνουμε. Και αν αυτό τελικά είναι όντως έτσι, τότε ναι, πρέπει να συζητήσουμε με τους κατοίκους των χωριών αυτών. Δεν εκτιμώ ότι ο αριθμός είναι μεγάλος. Κατά το πόσο θα πρέπει πια να πάμε σε μια οργανωμένη μετεγκατάσταση σε περιοχές οι οποίες είναι πιο ασφαλείς για αυτούς, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση το κεντρικό κράτος να κάνει κάτι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Είναι άνθρωποι που ζουν εκεί δεκαετίες και προφανώς δεν είναι απλή υπόθεση να πει στον άλλον θα αφήσει το ασχέτως κόστους. Και αν υποθέταμε ότι μπορούμε να καλύψουμε εμείς το κόστος, δεν είναι μια απλή συζήτηση να πει στον άλλον ότι θα φύγει από το σπίτι του, από το χωριό του, εκεί που έχει μεγαλώσει, εκεί που έχουν ζήσει οι γονείς του, οι παππούδες του και οι γιαγιάδες του, να πάει κάπου αλλού. Αλλά το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε επιστημονικά δεδομένα κατά το πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά απαραίτητο να γίνει. Ο Γιάννης Μπασκάκης από την Εφημερίδα Συντακτών και το Attica TV και ακολουθεί η Στέλλα Αντωνακοπούλου από το Earth News. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα. Μιλήσατε για νέες παρεμβάσεις που προγραμματίζετε να κάνετε στην πολιτική προστασία. Επιτρέψτε μου να σας πάω πιο πίσω, να σας πάω στο 2018, μετά την τραγωδία στο Μάτι, όπου εκεί είχατε εγγυηθεί ότι έχετε ένα συγκροτημένο σχέδιο για την πολιτική προστασία. Είχατε πει τότε ότι θα τοποθετήσετε τους πιο κατάλληλους ανθρώπους στις κρίσιμες αυτές θέσεις. Είχατε πει ότι ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας θα είναι πάνω και από τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής σας θητείας, είδαμε όμως αλλεπάλληλες αλλαγές στα πρόσωπα και στη δομή της πολιτικής προστασίας. Είδαμε απομακρύνσεις υπουργών και υφυπουργών. Είδαμε η Γενική Γραμματεία να αυτονομείται σε ξεχωριστό υπουργείο. Και είδαμε τελικά να επιλέγεται για την θέση αυτή τον Κύπριο πρώην Επίτροπο, Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Στυλιανίδη, σε μια λογική ειδικού επί των θεμάτων αυτών. Ο οποίος βέβαια στην δεύτερη θητεία σας έμεινε εκτός κυβέρνησης και επανήλθε τελικά σε μια διαφορετική θέση από τη θέση της πολιτικής προστασίας. Μιλήσατε νωρίτερα για λάθη στη διαχείριση του φετινού καλοκαιριού. Σας ρωτώ, λάθη στον σχεδιασμό σας για την πολιτική προστασία από το 2018 μέχρι σήμερα αναγνωρίζετε και ποια είναι αυτά? Καταρχάς, το 2018 δεν ήμασταν κυβέρνηση. Αναφέρεσαι στο 2018 ακριβώς γιατί το 2018 έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο ως έτος ταυτισμένο με την τραγωδία του Ματιού. Και αυτές οι δηλώσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι δηλώσεις που έγιναν αφότου παραπάνω από 100 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στα θέματα πολιτικής προστασίας έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στη χώρα, κύριε Μπασκάκη. Και επειδή πολλές φορές μας έχει ασκηθεί κριτική ότι δίνουμε έμφαση μόνο στις εκενώσεις, στο 112, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αρκεί να δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, κάποιες πολύ πιο οργανωμένες και σίγουρα πολύ πιο εύρωστες από την πατρίδα μας, για να καταδείξετε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η επιλογή. Στο Μάουι, στην Καλιφόρνια, δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι, εκατοντάδες, μάλλον δεν θα το μάθουν ποτέ, διότι εξαϊλώθηκε μέχρι και το DNA τους από την καταστροφική πυρκαγιά. Έχασαν τη ζωή τους σε τραγικές συνθήκες, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι πολιτείες της Χαβάης δεν κατάφεραν να τους εκενώσει. Δεν είχε ούτε την τεχνολογία, ούτε τα μέσα, ούτε τις διαδικασίες να το κάνει. Εμείς αυτό το κατακτήσαμε. Και είναι μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα. Και
νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν αναφέρομαι στην απίστευτη τραγωδία της Λιβύης, η οποία χτυπήθηκε από την ίδια θύελα. Δεν είναι η Ελλάδα συγκρίσιμη με τη Λιβύη, προς Θεού. Αλλά στη Γερμανία σήμερα δεν έχουν 112. Πιλωτικά αρχίζουν και το δοκιμάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στη Γερμανία 170 άνθρωποι πνίγηκαν από μια βροχόπτωση που ήταν το 1/10 αυτό που χτύπησε την πατρίδα μας. Άρα να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα, ούτε να θεωρούμε ότι όλα αυτά έγιναν αυτονόητα και εύκολα. Διότι μια εκένωση δεν είναι μόνο το 112. Είναι με ολόκληρη διαδικασία. Είναι η συνεργασία πυροσβεστικής, αστυνομίας, τοπικών φορέων, λιμενικού. Και αυτό μπορέσαμε και το πετύχαμε και το κατακτήσαμε. Θέλουμε προφανώς πολλά περισσότερα. Και γι' αυτό και ενισχύουμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Και ναι, από τη στιγμή που είναι Υπουργείο, επιζητούμε να έχουμε πολιτικό προϊστάμενο στο Υπουργείο και η επιλογή του πολιτικού προϊστάμενου προφανώς είναι επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος και ο Πρωθυπουργός κρίνεται για τις δικές του επιλογές. Αν και με ρωτήσατε για τον κύριο Στυλιανίδη, να αποσαφηνίσω κάτι. Ο κύριος Στυλιανίδης για προσωπικούς λόγους, όταν συγκροτήθηκε η κυβέρνηση, δεν ήθελε να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και αυτό ας το σεβαστούμε. Το γεγονός ότι επέλεξε να συμμετέχει τώρα στην κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε οι δυο μας. Απλά για να ξεκαθαρίσω και αυτή τη σκιά η οποία μπορεί να υπάρχει σχετικά με το γεγονός ότι επέλεξα πάλι για υπουργό έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν τοποθέτησα στην κυβέρνηση όταν την συγκρότησα τον περασμένο Ιούνιο. Στέλλα Δανακοπούλου από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Κρικέλλας από το Action 24. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Μπροστά σας, ευθεία. Υπήρξε προεκλογική σας δέσμευση ότι η υγεία και η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης στη δεύτερη σας θητεία. Χθες στην ομιλία σας ανακοινώσατε μέτρα ενίσχυσης για τη δημόσια υγεία, μεταξύ των οποίων 10.000 νέες προσλήψεις υγειονομικών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πότε τοποθετείτε χρονικά την έναρξη των προσλήψεων αυτών. Επίσης, ενώ στοχεύετε στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, την ίδια ώρα παρατηρείτε αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω αθρώων παραιτήσεων του ιατρικού προσωπικού. Τι μέτρα θα πάρετε για να ανακόψετε τη συνέχιση του φαινομένου? Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων έχει ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά από το Υπουργείο Υγείας. 1.000 πρώτοι γιατροί και 4.000 νοσηλευτές που πιστεύω ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, θα είναι στις θέσεις τους τους επόμενους μήνες. Και έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα αποχώρησης προσωπικού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είδα βέβαια τα στατιστικά στοιχεία και πρέπει να σας πω ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερα χειρότερο σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε και σε άλλες χρονιές. Θέλουμε σίγουρα να μπορούμε να πληρώνουμε τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας καλύτερα. Και θέλω να θυμίσω ότι οι πρώτες αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους αφορούσαν το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μια οριζόντια αύξηση της τάξης 10% που άρχισε να ισχύει από τις αρχές του 2023. Να προσθέσω σε αυτό και τα έκτακτα βοηθήματα τα οποία δόθηκαν για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία έκαναν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, το προσωπικό των νοσοκομείων μας κατά τη διάρκεια του COVID. Θα επαναλάβω ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ναι, είναι κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Και αυτό δεν έχει προφανώς να κάνει μόνο με προσλήψεις ή μόνο με μισθούς. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης που πρέπει να κάνουμε. Έχει να κάνει και με υποδομές, έχει να κάνει και με οργάνωση, έχει να κάνει και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των διαθέσιμων πόρων που μπορούμε να κατευθύνουμε προς την υγεία. Αναφέρθηκα και χθες στην ομιλία μου, στην επίσκεψη την οποία έκανα χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου, όπως θυμάστε, μια ολόκληρη πτέρυγα της πνευμολογικής κλινικής είχε καεί λόγω αμέλειας. Και μέσα σε λίγους μήνες ξαναφτιάχτηκε μια καινούργια πτέρυγα, ένας κοινός όροφος πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέτοιες δράσεις θα δούμε όχι δεκάδες, εκατοντάδες να ξεδιπλώνονται στις δομές υγείας μας, είτε μιλάμε για κέντρα υγείας, είτε μιλάμε για νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, καινούργιες υποδομές. Παραδείγματος χάρη, στο Παπα-Νικολάου θα αποκτήσουμε ένα καινούργιο κτίριο για γονιδιακή και κυταρική θεραπεία. Για το μέλλον δηλαδή της ιατρικής, έτσι όπως θα ασκείται σε κάποια χρόνια από τώρα. Το παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει
να κατασκευάζεται, είτε στο τέλος του 23, ελπίζω να είμαι εδώ, αρχές του 24, το αργότερο θα γίνει η θεμελίωσή του. Θα είναι έτοιμο σε 2,5 χρόνια από τώρα. Το ίδιο ισχύει και για το αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά στο στρατόπεδο Καρατάς. Άρα αυτές είναι μόνο λίγες από τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην υγεία, που γίνονται ήδη, που δρομολογούνται ήδη στην υγεία. Τα επιμένω ιδιαίτερα στο σχεδιασμό μας για το ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι εξαιρετικά εμπεριστατωμένος και αναλυτικός. Δεν περιορίζεται μόνο στις παραπάνω προσλήψεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Έχουν να κάνουν και με την οργάνωση και με τις υποδομές και με τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε ένα περίπλοκο σύστημα με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και τεχνοκρατικό τρόπο. Ο Δημήτρης Κρικέλλας από την τηλεόραση του Action 24 και να ετοιμάζει τον Νικόλα Σταμπακόπουλος από το liberal.gr. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αλλάξουμε λίγο πεδίο. Με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από το βήμα της Βουλής, από την Ολομέλεια, μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής, από τον Πρόεδρο των Σπαρτιατών σχετικά με τη σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη, θέλω να σας ρωτήσω τι μέτρα μπορείτε να πάρετε. Επιπλέον, ένα ακόμη σκέλος, γιατί δεν προχωρήσετε σε μία ρύθμιση αντίστοιχη των εθνικών εκλογών, έτσι ώστε να μπλοκαριστεί η κάθοδος του καταδικασμένου Χρυσαυγίτη στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και ένα τρίτο σκέλος, αν επιτρέπετε, γιατί δεν συμφωνήσατε με την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για το ίδιο ζήτημα. Ευχαριστώ. Παραπέμψω, κύριε Κρικέλλα, σε μία απάντηση που έδωσα σε προηγούμενο ερώτημα. Αυτές οι κομματικές δράσεις πιστεύω ότι απαξιώνονται στη συνείδηση των πολιτών με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ενδεχομένως από ό,τι και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι να το φανταζόντουσαν. Η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει μία σχετική ρύθμιση προεκλογικά, υπερασπίστηκε αυτήν τη ρύθμιση όποτε χρειάστηκε. Δεν κρίνουμε ότι απαιτείται μια αντίστοιχη ρύθμιση για το ζήτημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ πέρα δεν κρίνει ο Άριος Πάγος κατά το πόσο μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Υπάρχει όμως ήδη πρόβλεψη ότι αν είναι πρωτόδικα καταδικασμένος, αυτόματα τίθεται σε αργία. Του αποτελέσματος θα οδηγηθούμε τελικά στο να μην μπορεί κάποιος ο οποίος είναι πρωτόδικα καταδικασμένος να ασκήσει τα καθήκοντά του, έστω και αν εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Από και πέρα, είμαι ανοιχτός να συζητήσω στη Βουλή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση κομμάτων, τα οποία αποδεδειγμένα σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί έστω και πρωτόδικα για τα εγκλήματα τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε. Και να αναφέρω τέλος ότι εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν και υποθέσεις στο ανώτατο δικαστήριο, στο εκλογοδικείο, που αφορούν τις εκλογές του Ιουνίου του 2025, κατά το πόσο εκ των υστέρων πια ο Άριος Πάγος ουσιαστικά παραπλανήθηκε, επειδή ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος των Σπαρτιατών δεν ήταν αυτός ο οποίος εμφανίστηκε στη Βουλή ως ο αρχηγός του κόμματος. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση, αφορά το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Ο Νικόλας Σταμπακόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Αμαλία Κάντζου από το newsbomb.gr. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Έχετε πει επανειλημμένα ότι ένας από τους στόχους σας για τη χώρα είναι η ευημερία και η ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις μετρήσεις για το μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανισότητα είναι μεγάλη, ενώ τα στοιχεία της Eurostat τοποθετούν το πραγματικό κατακεφαλή να έψει στη χώρα μας στο 68% του κοινωνικού μέσου όρου. Πιστεύετε ότι στην κοινωνική πολιτική πετυχαίνετε τους στόχους σας για σύγκληση με την Ευρώπη? Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, κύριε Ταμπακόπουλε, είναι κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Το 68% ήταν 62%, άρα τουλάχιστον κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα τον οποίο πρέπει να διανύσουμε.
και δεν διστάσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των περασμένων ετών να χρησιμοποιήσουμε δημοσιονομικά εργαλεία για στοχευμένα μέτρα τα οποία προοριζόντουσαν πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Εξάλλου γι' αυτό και αρνήθηκα την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων, όπως πολύ συχνά εισηγήθηκε η αντιπολίτευση, ακριβώς επειδή δεν μας επέτρεπαν να είμαστε τόσο στοχευμένοι ώστε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της φτώχειας στην πατρίδα μας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ήταν μια πολιτική επιλογή, η οποία ξεκίνησε πιλωτικά από μια προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ. Εμείς το διευρύναμε, το ενισχύαμε και θέλουμε να εξακολουθούμε να το ενισχύουμε. Και το ίδιο ισχύει για όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού κράτους και για την επιδοματική μας πολιτική, η οποία είναι γενναιόδορη. Πρέπει να γίνει ακόμα πιο στοχευμένη και ακόμα πιο αποτελεσματική. Όμως, ξέρετε, για την αντιμετώπιση της φτώχειας, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο ζήτημα της εργασίας και στην αντιμετώπιση της δομικής ανεργίας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια αξιοπρεπή δουλειά με έναν αξιοπρεπή μισθό βγαίνει κατά κανόνα από την παγίδα της φτώχειας. Και ακόμα σήμερα δεν είμαστε προφανώς στην ανεργία εκεί που θέλουμε να είμαστε. Όμως η ανεργία αποκλιμακώνεται πολύ γρήγορα και γι' αυτό εξάλλου πήρα και την απόφαση να ξεπαγώσω τις τριετίες, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι θα πέσει η ανεργία κάτω από το 10% πολύ σύντομα και μπορούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση 1-1,5 χρόνο νωρίτερα από ό,τι θα την κάναμε όταν δούμε πια τα πραγματικά δεδομένα αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Κατά συνέπεια, μια ανάπτυξη με περισσότερη ισότητα ή με λιγότερες ανισότητες είναι στον πυρήνα και της δικιάς μου φιλελεύθερης πολιτικής, θα έλεγα, κοσμοθεωρίας. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε ή πρέπει να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, ούτε μπορώ να δεχθώ επί της αρχής μια λογική ενός καπιταλισμού χωρίς όρια, ο οποίος συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλούτου στα χέρια ελάχιστων, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε άλλες χώρες σήμερα. Ευτυχώς δεν συμβαίνει σε αυτήν την έκταση ακόμα στην πατρίδα μας. Η Αμαλία Κάντζου από το newsbomb.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Κάποια δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα σας φέρνουν να έχετε στο μυαλό σας να αναλάβετε μια θέση στην Ευρώπη, είτε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε στην θέση της Ursula von der Leyen στην Κομισιόν, ακόμα και ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Θέλω να μου πείτε αν το έχετε αυτό στο μυαλό σας, αν είναι μέσα στις επιδιώξεις σας το επόμενο διάστημα και σε ποια από τις τρεις θέσεις, με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, θα θέλατε να πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Με ευνηδιάζετε, κύριε Κάντζου. Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω». Σας καλύπτει αυτή η απάντησή μου. Κοιτάξτε, έχω εκλεγεί, να σας αφήσουμε λίγο τα αστεία στην άκρη, έχω εκλεγεί με ένα υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας και θα τιμήσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για την επόμενη τετραετία. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο σημαντική δουλειά από αυτή την οποία κάνω για την πατρίδα μου. Και προτιμώ απείρως περισσότερο να εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρώπη από το να εκπροσωπώ την Ευρώπη στην Ελλάδα. Άρα δεν ασχολούμαι με όσους ανακάλυψαν ξαφνικά. Τους ευχαριστώ την όποια διεθνή μου εμβέλεια ή σε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να μπορούν να φαντάζονται ότι μπορούν να με ξεφορτωθούν στέλνοντάς με σε κάποια ευρωπαϊκή θέση. Δεν έχω καμία πρόθεση να πάω πουθενά. Βαγγέλης Πλάκας από το TV100 και να ετοιμάζεται η Κατρίνα Σερέτη από το newsit.gr. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, απέναντί σας. Εχθές την ώρα που μιλούσατε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της έκθεσης, λίγα μέτρα πιο μακριά, στο Λευκό Πύργο υπήρχε άλλη μία συγκέντρωση ατόμων που αντιδρούν στις νέες ταυτότητες. Και είμαι σίγουρος πως είχατε δει και το προηγούμενο διάστημα τις ουρές σε αστυνομικά τμήματα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, στα Δυτικά, που έσπευδαν να βγάλουν ταυτότητες παλιές για να μην πάρουν τις καινούργιες. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτον αν σκοπεύετε να συνεχίσετε έτσι μια προσπάθεια να μεταπείσετε, να εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στους ανθρώπους που ανησυχούν.
Δεύτερον, αν προβληματίζεστε από τις κινητοποιήσεις, γιατί βλέπω πως κάποιοι συνδυασμοί το βάζουν και στην ατζέντα εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Και τρίτον, αν πιστεύετε πως πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις υπάρχουν κόμματα ή πολιτικοί σχηματισμοί. Ευχαριστώ. Για το μεν τρίτο, νομίζω ότι την απάντηση δίνουν τα ίδια τα κόμματα. Κάποια κόμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά κατά των νέων ταυτότητων. Κοιτάξτε, είμαι πάντα ανοιχτός και πολύ υπομονετικός στο να εξηγώ τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Όμως είναι λίγο δύσκολο να συνομιλώ με το παράλογο. Είναι απολύτως προφανές ότι με ταυτότητα την οποία έχουμε από το 1962 δεν μπορεί να επιβιώσει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ούτε να είναι ένα αξιόπιστο ταξιδιωτικό έγγραφο όπως μας ζητάει η Ευρώπη να έχουμε. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται πιο ασφαλείς και προστατευμένοι όταν έχουν μια σύγχρονη ταυτότητα η οποία δεν θα μπορεί να πλαστογραφείται εύκολα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις. Η έκδοση μιας ταυτότητας είναι μια διοικητική πράξη. Δεν χρειάζεται κάποια διαβούλευση εκτενή με την κοινωνία. Θα προχωρήσει. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτή μας την επιλογή. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει κάποια μαζικότητα σε αυτό το κίνημα κατά της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων. Είμαστε δημοκρατία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Σε όσους όμως πέβδουν να εκδώσουν αυτή τη στιγμή νέες ταυτότητες, πιστεύοντας ότι αυτές θα ισχύσουν για μία δεκαετία, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο και τα αστυνομικά μας τμήματα, τους λέω κατηγορηματικά ότι οι παλιές ταυτότητες θα σταματήσουν να ισχύουν το καλοκαίρι του 2026. Άρα, μάλλον τζάμπα κόπο κάνουν, αν πιστεύουν ότι μπορούν να τις κρατήσουν και στη συνέχεια και να είναι έγκυρες. Αν θέλουν, είμαι απολύτως έτοιμος να συζητήσω την ιδέα να την κρατήσει κανείς για λόγους συναισθηματικούς. Κόψουμε ενδεχομένως τη γωνία και να μπορεί κάποιος να την έχει γιατί του θυμίζει μια άλλη εποχή. Γι' αυτό δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Αλλά οι ταυτότητες οι καινούργιες θα τεθούν σε κυκλοφορία και θα είναι ουσιαστικά μονόδρομος να τις έχει κάποιος από το καλοκαίρι του 26. Συμπληρώσαμε μια μισή ώρα στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Συνεχίζουμε με την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή αστυνομία και το θέμα της συνέπειας λόγων και έργων. Αυτή η απόφαση λήφθη στην πρώτη σας κυβερνητική θητεία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν ευδοκίμησε. Ζήσαμε μια κατάσταση με παλινοδίες 2 ετών. Καταργήθηκε τελικά. Τι θα γίνει με το προσωπικό? Θα μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες? Θα αναλάβει άλλο ρόλο? Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για το φόρο ημερήσιας διαμονής, στον οποίο αναφερθήκατε χθες για τα ξενοδοχεία. Τι εύρος θα έχει αυτός ο φόρος? Γιατί μέχρι πρόσφατα λέγατε ότι επί της Πρωθυπουργίας σας δεν αυξήθηκε κανένας φόρος. Θα επηρεάσει και τον τουρισμό, πιστεύετε? Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται. Αντιθέτως, ενισχύεται στη λογική της καλύτερης και πιο οργανικής ένταξης στην ίδια τη ζωή των πανεπιστημίων. Για να γίνει όμως αυτό, κυρία Σερέτη, χρειάζεται και μια πιο συστηματική συνεργασία με τους Πρετάνες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να καταρτήσουν σχέδια ασφάλειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τα οποία διοικούν και να συνεργαστούν με την πανεπιστημιακή αστυνομία, προκειμένου τα πανεπιστήμια τους να είναι ασφαλή, το αυτονόητο δηλαδή. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν είναι υποκατάστατο για την κανονική αστυνομία. Και όποτε χρειάζεται η αστυνομία και με τις ειδικές δυνάμεις που διαθέτει, αν αυτό κριθεί απαραίτητο επιχειρησιακά, έχει κάνει παρεμβάσεις και έχει απελευθερώσει χώρους οι οποίοι βρισκόντουσαν υπό κατάληψη, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, την οποία πιστεύω ότι επιζητεί η συντηρητική πλειοψηφία και των φοιτητών και των καθηγητών και των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια. Και σε αυτήν την πολιτική θα επιμείνουμε. Τονίζω όμως, χρειαζόμαστε μια πιο ενεργή συμμετοχή και των ίδιων των Πριτάνων, που στο κάτω-κάτω έχουν την ευθύνη για να καταρτήσουν τα σχέδια ασφάλειας που αφορούν τα πανεπιστήμια τους. Όμως πιστεύω ότι συνολικά, παρότι ακούω την κριτική την οποία λέτε, και όντως ως κυβέρνηση μερικές φορές δεν έχουμε στείλει τα πιο συνεκτικά και συγκροτημένα μηνύματα γύρω από το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, πιστεύω όμως ότι συνολικά η κατάσταση στα πανεπιστήμια μας είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι ήταν
πριν από 4 χρόνια. Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και σε αυτήν πρέπει να επιμείνουμε. Ως προς τον φόρο διαμονής, από τη στιγμή που αυξάνουμε εκτάκτως το αποθεματικό μας για τις φυσικές καταστροφές, είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρούμε και τους πόρους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτήν την επιλογή μας. Και θεωρώ λογική την επιλογή να αυξήσουμε το τέλος διαμονής, κυρίως στα ξενοδοχεία πολυτελείας, ένα τέλος το οποίο πρωτίστως βαραίνει τους επισκέπτες μας, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι δημιουργεί κανένα ζήτημα ανταγωνισμού σε ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να χρεώνουν 500 και 1000 ευρώ το βράδυ, να πληρώσει κάποιος και 5 ευρώ παραπάνω το βράδυ για ένα αποθεματικό το οποίο θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε την Ελλάδα τόσο όμορφη και τόσο ασφαλής όσο είναι σήμερα. Άρα θεωρώ ότι δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος αυτό το έκτακτο τέλος, το οποίο θα εξειδικευθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2024. Νικόλη Βαλαδάρη από την Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο. Κύριε Πρόεδρε, επισημάνατε τις θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, επενδυτική βαθμίδα, υψηλός ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δεν μετέχουν ισότιμα σε αυτή την αναπτυξιακή δυναμική. Αντιμετωπίζουν πολύ ψηλά κόστη, ενεργειακό κόστος, υψηλός πληθωρισμός, πολύ σφιχτές συνθήκες χρηματοδότησης με ιστορικά υψηλά επιτόκια. Και διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν και πρόσβαση στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποιο είναι? Και επίσης, με δεδομένο το φιλόδοξο στίγμα που δώσατε για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται νέο φορολογικό πλαίσιο για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και με αυξημένους συντελεστές? Ευχαριστώ. Για το μεν δεύτερο, θα παραπέμψω στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα πω ότι όλα είναι στο τραπέζι. Για το ζήτημα τώρα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πράγματι είναι ένα ζήτημα το γεγονός ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας είναι σχετικά περιορισμένος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δύο σκέψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε παραπάνω ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα και θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα, προφανώς πάντα με τις σχετικές εγκρίσεις της Τράπεζας Ελλάδος και σε μη τραπεζικά ιδρύματα, να μπορούν να χορηγούν δάνεια είτε σε επιχειρήσεις είτε ενδεχομένως και σε φυσικά πρόσωπα, πάντα υπό ένα σφιχτό εποπτικό πλαίσιο. Επίσης, η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, έτσι ώστε να δώσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε 60.000 επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν απασχολούσαν τις τράπεζες, για τον απλούστατο λόγο ότι το κόστος επεξεργασίας των αιτήσεων που έκαναν ήταν πολύ μεγάλο σε σχέση με το όφελος το οποίο οι τράπεζες προσδοκούσαν ότι θα είχαν εάν χρηματοδοτούσαν αυτές τις επιχειρήσεις. Το Know Your Customer είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Τράπεζας και πια, θα έλεγα, δίνει τη δυνατότητα και στις συστημικές τράπεζες να μπορούν πολύ πιο εύκολα να επεξεργαστούν αυτές τις αιτήσεις. Και βέβαια, να θυμίσω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι διάστημα σημαντικών, θα έλεγα, αποφάσεων και εξαγγελιών σχετικά με τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και τα οποία θα αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα ζητήματα τα οποία προφανώς μας ενδιαφέρουν πολύ να προωθήσουμε. Ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινο μετασχηματισμό, κατάρτιση και δεξιότητες εργαζομένων. Και βέβαια, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε κίνητρα αυτή τη στιγμή, σημαντικά κίνητρα, για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όχι μόνο μικρομεσαίων, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ασχέτως μεγέθους. Γιατί ακριβώς αναγνωρίζουμε ότι οι συγχωνεύσεις και το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι ένας παράγοντας, όχι ο μόνος, αλλά μια σημαντική παράμετρος που βοηθάει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και ναι, μερικές φορές είναι καλύτερο να έχει κανείς ένα μικρότερο μερίδιο σε μια μεγαλύτερη εταιρεία που έχει περισσότερες δυνατότητες να διακριθεί και να μεγαλώσει, από το να έχει ένα μεγαλύτερο μετοχικό μερίδιο σε μια μικρότερη εταιρεία, της οποίας η ανάπτυξη είναι προβληματική. Ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο. Και ακολουθεί ο Σωτήρης Πίκουλας από τις εφημερίδες Political και Παρασκήνιο. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα από την κυρία Λιβαδάρη, πίσω από τον κύριο Ρογκάκο, εδώ στα κέντρο αριστερά σας φέτος. Καλησπέρα. Σήμερα συμπληρώνονται 129 ημέρες από την φυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, του Φρέντι Μπελέρη. Εκτός από την Ελλάδα, την αποφυλάκιση ζήτησε και το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ θέση έλαβε και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Ελλάς, Ελλάς, σκέπασε και εμάζεται το σύνθημα που ακούσατε τα Χριστούγεννα του 22 στη Βόρεια Ήπειρο και στο οποίο ανταποκριθήκατε θετικά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας στα τερτύπια και τα παιχνίδια των τυράννων απέναντι στην ελληνική μειονότητα, με δεδομένο κιόλας ότι η Αλβανία είναι και μια υποψήφια προς ένταξη χώρα για σχεδόν 9 χρόνια. Ευχαριστώ. Έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως για το ζήτημα αυτό, το οποίο δυστυχώς σκιάζει τις διμερείς σχέσεις με την Αλβανία και σε μεγάλο βαθμό ανατρέπει και τη σημαντική πρόοδο την οποία είχαμε πετύχει την προηγούμενη τετραετία. Όμως πρέπει να σας πω ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός όχι μόνο της φυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, αλλά κυρίως το γεγονότος ότι και σήμερα ακόμα η Αλβανία αρνείται να κάνει το αυτονόητο που είναι να του δώσει τη δυνατότητα έστω και μέσα από τη φυλακή να οργιστεί δήμαρχος. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχω μεταφέρει με κάθε τρόπο στην ηγεσία της Αλβανίας. Αυτό το οποίο σας αναφέρω αποτελεί μια διοικητική απόφαση. Δεν υπησέρχομαι στην κρίση της αλβανικής δικαιοσύνης. Θα ήταν πολύ δύσκολο εξάλλου και απρεπές εκ μέρους μου να το κάνω. Αλλά η στέρηση της δυνατότητας στο Φρέντ Ντομπελέρη να ορκιστεί δήμαρχος, έστω και με το καθεστώς του προφυλακισμένου, αποτελεί κατά την άποψή μας μια σαφέστατη παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου. Δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις και νομίζω ότι θα έχει και ευρύτερες επιπτώσεις αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική στην προσπάθεια της Αλβανίας να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχω πολύ βαθιά εντυπωμένες τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες από την επίσκεψή μου στην Χιμάρα στο τέλος του περασμένου έτους. Πιστεύω ότι η ελληνική μειονότητα, η ελληνική εθνική μειονότητα, αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα, πρέπει να αισθάνεται ότι στο πρόσωπο της Ελλάδος έχει έναν σύμμαχο για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της. Είτε μιλάμε για περιουσιακά δικαιώματα, είτε μιλάμε για δικαιώματα ισότιμης συμμετοχής στην πολιτική δραστηριότητα της Αλβανίας. Και εύχομαι και ελπίζω να δοθεί γρήγορα μία λύση στο ζήτημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σταματώ να εγείρω το ζήτημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευθείας στον Πρωθυπουργό Ράμα την επόμενη φορά που θα τον συναντήσω. Ο Σωτήρης Πίκουλας από τις εφημερίδες Political και Παρασκήνιο και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το News 247. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, χθες μιλήσατε εμφατικά για μεγάλες αλλαγές τώρα και βαθιές τομές στη διάθρωση του κράτους, της εξουσίας, της δικαιοσύνης. Μιλήσατε και για μεταρρυθμιστές της φακής. Θεωρώ όμως ότι για να αποκτήσουν πραγματικό νόημα και εφαρμογή αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να προηγηθεί αυτόν ή τουλάχιστον να αντισυνοδεύσει μια βαθιά, μια σαρωτική συνταγματική αναθεώρηση. Επειδή βρισκόμαστε σε προτείνουσα βουλή, φαντάζομαι ότι θα έχετε επεξεργαστεί μια συνολική ατζέντα που θα θέσετε σε δημόσιο διάλογο και στα κόμματα το 2024. Κατόπιν τούτου, θα θέλαμε να μας επικοινωνήσετε τη σκέψη σας για το εύρος, το περιεχόμενο, γιατί όχι, και για συγκεκριμένα άρθρα που θέλετε να θέσετε προς αναθεώρηση. Και κάτι συμπληρωματικό, επειδή έχετε δηλώσει ότι θα επιδιώξετε ευρύτερες συνενέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, σκοπεύετε τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να τον συναντήσετε, να επιδιώξετε συνάντηση μαζί του, όπως κάνετε και με τον κύριο Ανδρουλάκη, το θεωρείτε χαμένο χρόνο? Ευχαριστώ. Να τον ή να την συναντήσω? Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα σας είναι προφανώς είμαι πάντα διαθέσιμος και θεωρούσα απόλυτος λογικό να συναντήσω τον ή την αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής. Το ίδιο εξάλλου ίσχυε για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά ακόμα περιμένω στο ακουστικό. Από εκεί και πέρα, σταματική αναθεώρηση. Προφανώς και όταν θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας για τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα. Δεν θα ήθελα όμως σε καμία περίπτωση
να θεωρήσουμε ότι το Σύνταγμα και η αλλαγή του Συντάγματος είναι προϋπόθεση για τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες σχεδιάζουμε στη διάρθρωση του κράτους. Γιατί δεν ισχύει αυτό. Αν ίσχυε, τότε θα έπρεπε να μεταθέσω τις μεγάλες αλλαγές του κράτους για την τρίτη τετραετία, αφότου έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση και εφόσον μπορέσουμε να πετύχουμε τις απαραίτητες αυξημένες πλειοψηφίες, τις οποίες το ίδιο το Σύνταγμα μας επιβάλλει να αναζητήσουμε. Αλλά τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχω εξαγγείλει για τις μεγάλες αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη δικαιοσύνη. Για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγουμε τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, παραδείγματος χάρη τους διοικητές των νοσοκομείων. Για τη λογοδοσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τη διαφάνεια σε βασικούς δείκτες που έχουν να κάνουν με την αποδοτικότητά τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάζεται συστηματική αναθεώρηση. Άρα, ας διαχωρίσουμε τα δύο. Οι αλλαγές στο κράτος προχωρούν και θα προχωρήσουν με ταχύτατο ρυθμό. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σήμερα για ένα θέμα το οποίο θα ανοίξει το 2025. Θα έχουμε αρκετή ώρα να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις προτάσεις μας και να τις θέσουμε σε δημόσιο διάλογο. Να επαναλάβω μόνο ότι το ένα άρθρο το οποίο έχω δεσμευθεί ότι θα επιδιώξω την αναθεώρησή του είναι το άρθρο 16. Χωρίς όμως ταυτόχρονα και αυτό να εκλαμβάνεται ως οποιοδήποτε άλοθη για να μην προχωρήσουμε και αυτή την τετραετία τις μεγάλες αλλαγές ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου, τις οποίες έχουμε δρομολογήσει από την προηγούμενη τετραετία και τις οποίες θέλουμε να επιταχύνουμε. Η Βίκη Σαμαρά από το News 247 και ακολουθεί ο Τάσος Τασούλας από το Βόρεια.gr. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στα κεντροδεξιά σας. Κύριε Πρόεδρε, δηλώσατε χθες μεταρρυθμιστής. Θα προχωρήσετε τελικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ή τα δικαιώματα των πολιτών εξαρτώνται από τις πολιτικές συγκυρίες και ισορροπίες και μπορείτε να μας προσδιορίσετε πότε θα έρθει στη Βουλή μια σχετική ρύθμιση? Κύριε Σαμαρά, έχουν γίνει πολλά την προηγούμενη τετραετία στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ πλάς άτομα. Θυμάστε ότι είχε εκπονηθεί μια εθνική στρατηγική με πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία την εισηγήθηκε, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον κύριο Σισιλιάνο, και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα την προηγούμενη τετραετία. Δεν έμειναν στα λόγια και στα χαρτιά αυτές οι προτάσεις. Κωδικοποιήθηκαν, συμπεριλήφθηκαν σε ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Έχουμε υλοποιήσει σχεδόν 20 δράσεις που απορρέουν από αυτήν ακριβώς την εθνική στρατηγική. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής. Η ισότητα στο γάμο είναι στα σχέδια της κυβέρνησης για αυτήν την τετραετία. Ο χρόνος τον οποίο θα επιλέξουμε να φέρουμε την σχετική ρύθμιση προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο, προφανώς είναι μια δική μου απόφαση. Όμως ισχύει στο ακέραιο αυτό το οποίο έχω πει και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μέσα σε αυτήν την τετραετία αυτή η κυβέρνηση θα το έχει επιλύσει. Ο Τάσος Τασούλας από το Βόρεια.gr και ακολουθεί ο Κώστας Αβόπουλος από την εφημερίδα Αυγή. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε πει ότι ήταν εθνικός στόχος η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Την κατακτήσαμε, πήραμε και την αναβάθμιση την Παρασκευή από τον Νίκο Μούντις. Τι σημαίνει όμως αυτό στη ζωή του πολίτη? Τι θα αλλάξει όταν την ίδια στιγμή βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν και να αυξάνεται ο πληθωρισμός? Και ένα δεύτερο σκέλος, πότε επιτέλους θα δούμε τους πολίτες να μπαίνουν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί το πηγαίνουμε από εξάμηνο σε εξάμηνο? Ευχαριστώ. Όντως, θα ήθελα να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως είχα πει το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Φαίνεται ότι θα πάμε το δεύτερο εξάμηνο. Για λόγους που θα εξηγήσω αμέσως, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας του μετρό από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει τη λειτουργία του μετρό. Προφανώς και εγώ θα ήθελα να είχαμε κάνει τα εγκαίνια νωρίτερα. Είχα την ευκαιρία να διατρέξω όλη τη διαδρομή, να δω τη δουλειά που γίνεται στους σταθμούς. Θα ζητήσουμε λίγο ακόμα υπομονή από τους Θεσσαλονικείς. Πιστεύω όμως ότι το έργο θα τους αποζημιώσει και με το παραπάνω, όταν με το καλό λειτουργήσει. Συγγνώμη, το πρώτο σας ερώτημα ήταν...
για την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, επενδυτική βαθμίδα. Είναι σημαντική επενδυτική βαθμίδα, διότι είναι αυτή η οποία ανοίγει για την χώρα νέες πηγές χρηματοδότησης, τις οποίες δεν είχαμε στο παρελθόν, επειδή ακριβώς πάρα πολλές πηγές κεφαλαίων δεν επένδυαν ποτέ σε μια χώρα η οποία δεν είχε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά νομίζω ότι είναι και σημαντική για λόγους σημειολογίας και πιστοποίησης πρόοδου που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία σε πολλά επίπεδα, για την προσέλκυση επενδύσεων, για την αναβάθμιση της χώρας σε οικονομικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο και φυσικά για τη μείωση του κόστους δανεισμού για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για την ελληνική δημοκρατία, κάτι εξαιρετικά σημαντικό σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων. Θέλω να θυμίσω ότι τα επιτόκια δεν καθορίζονται από την χώρα μας, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει επιλέξει μια επιθετική στρατηγική αύξηση των επιτοκίων, προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως το επιτόκιο αναφοράς έχει τη σημασία του, αλλά μεγάλη σημασία για μας έχει και το spread, πόσο πάνω από το επιτόκιο αυτό δανειζόμαστε. Και σήμερα η Ελλάδα έχει πετύχει κάτι το οποίο θα φαινόταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια, να δανείζεται πιο φθηνά από την Ιταλία. Και να προσεγγίζει πια το κόστος δανεισμού χωρών όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και όσο θα μειώνεται το κόστος δανεισμού, τόσο μεγαλύτερο όφελος προφανώς θα έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη σημασία της επενδυτικής βαθμίδας. Από την άλλη, όμως, αναγνωρίζω απόλυτα ότι το ζήτημα το οποίο καίει τους πολίτες, θα επανέλθω στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε, είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός. Και γι' αυτό δεν θα επαναλάβω τις δράσεις για τις οποίες μίλησα πριν. Δεν κρυβόμαστε πίσω από την επενδυτική βαθμίδα, λέγοντας ουφ, πετύχαμε ένα σημαντικό στόχο τώρα. Εντάξει, ας μπουν τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Δεν είναι έτσι. Το κύριο μας μέλημα για τους επόμενους μήνες θα είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις ενός μεγάλου διεθνούς προβλήματος, που είναι η παγκόσμια έκρηξη στις τιμές προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Ο Κώστας Αβόπουλος από την εφημερίδα Αυγή και να ετοιμάζεται η Λίνα Κλήτου από την τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Στην τρίτη σειρά, αριστερά σας. Έχουν υπόσταση οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση μερικές ημέρες πριν από την καταστροφή στη Θεσσαλία κατέθεσε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αφαίρεση, για απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αν ισχύουν οι πληροφορίες, αν τις επιβεβαιώνετε, για ποιους λόγους αφαιρούνται αυτά τα έργα? Ευχαριστώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2026. Και αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι ένα έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος, είναι πολύ καλύτερο να επιτύχουμε χρηματοδότηση από άλλους πόρους. Το ότι ένα έργο εντάσσεται ή απεντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό απορρίπτεται επί της αρχής και ότι δεν θα γίνει. Αυτό έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης και με τη βεβαιότητά μας ότι κάποια από αυτά τα έργα, όλα τα έργα τα οποία θα ενταχθούν, μπορούν πραγματικά να έχουν υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου. Και γι' αυτό και στην αναθεώρηση την οποία καταθέσαμε, θα υπάρξει νέα αναθεώρηση της αναθεώρησης, η οποία θα στρέψει περισσότερα κονδύλια στην αποκατάσταση ζημιών που έγιναν στη Θεσσαλία και οι οποίες μετά βεβαιότητας θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί εντός των πολύ σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι δυστυχώς γνωρίζετε ότι η ιστορία των αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά των μεγάλων στην πατρίδα μας, είναι μια ιστορία πονεμένη. Παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να οριμάσουν. Έχουμε συχνά πάρα πολλές προσφυγές. Πολλές από αυτές είναι από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Γιατί ένα μεγάλο έργο έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν το κρίνω αξιολογικά. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό ότι γίνονται αυτές οι προσφυγές. Αυτή είναι όμως η αλήθεια των αντιπλημμυρικών έργων στην πατρίδα μας. Γι' αυτό και επιμένω ότι στην συζήτηση που θα κάνουμε για τα έργα της Θεσσαλίας θα δώσουμε εξίσου μεγάλη προσοχή στα μικρά έργα, τα οποία μπορούν να γίνουν ενδεχομένως στο βουνό, έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είναι πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο γρήγορα στην αδειοδότηση και ενδεχομένως εξίσου αποτελεσματικά, αν όχι πιο αποτελεσματικά, από τα μεγάλα φράγματα ή τα μεγάλα αντιπλημμυρικά, τα οποία και ακριβά είναι και εξαιρετικά δύσκολα στην αδειοδότηση, ειδικά την περιβαλλοντική. Η Λίνα Κλήτου από το Blue Sky και να ετοιμάζεται η Πένια Βραμίδη από την Απογευματινή.
Κύριε Πρόεδρε, στη χθεσινή σας ομιλία αναφερθήκατε στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνησή σας για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος, πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πέραν των όσων έχετε εξαγγείλει και δρομολογήσει και υλοποιείτε μέχρι σήμερα, ανακοινώσατε μέτρα και για το Airbnb που επιτείνει το πρόβλημα, εκτοξεύοντας τις τιμές των ενοικίων και δυσκολεύοντας νέους ανθρώπους και οικογένειες να στεγαστούν. Αρκούν τα όσα έχετε εξαγγείλει μέχρι σήμερα, γιατί αυτό που λαμβάνουμε από την κοινωνία είναι ότι το πρόβλημα συνεχίζει να είναι οξύ. Έχετε περιθώρια, υπάρχουν περιθώρια δεδομένων και των εξελίξεων με τις καταστροφές στην ελληνική οικονομία να πάρετε περαιτέρω μέτρα για να ενισχύσετε σε αυτή την κατεύθυνση τους πολίτες? Και αν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια, πότε πιστεύετε ότι μπορείτε να τα δρομολογήσετε? Κύριε Ακλήτου, ως προς τα μέτρα με δημοσιονομικό αποτύπωμα, δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερα μέτρα πέραν αυτών που έχουμε εξαγγείλει, το οποίο όμως είναι σημαντικά. Και ο διπλασιασμός του προγράμματος Σπίτι μου και οι συνολικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις επισκευές, τις ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων, τα οποία μπορούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσουμε ένα σωστό πλαίσιο κινήτρων, να μπουν στην αγορά και να βοηθήσουν στην προσφορά κινήτων. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, δεν έχουμε προφανώς αρκετά σπίτια, έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση και γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Όπως πιστεύω πολύ και στη λογική των πρώτων πιλωτικών έργων κοινωνικής αντιπαροχής, όπου ουσιαστικά το κράτος θα διαθέσει ακίνητη περιουσία την οποία έχει, παίρνοντας ως αντάλλαγμα φτηνά διαμερίσματα, φτηνά σπίτια, από την ανάπτυξη την οποία όμως θα κάνει ένας ιδιωτικός φορέας. Να τονίσω επίσης και τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στη φοιτητική στέγη, στα έργα τα οποία θα γίνουν MSDIT, και στην επιλογή μου να αναβαθμίσουμε και τις υφιστάμενες φοιτητικές στέγες, οι οποίες δυστυχώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να βρίσκονται και καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες φτωχών νέων παιδιών που αναγκάζονται να μετακινηθούν προκειμένου να σπουδάσουν. Ως προς το Airbnb, είναι ένα πρώτο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο εξισώνει τους κανόνες του ανταγωνισμού και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να πετύχουμε μία μεγαλύτερη ισορροπία, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτού του βαθμού την πίεση την οποία έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές, και αν κρίνουμε ότι πρέπει να πάμε και παραπέρα, αυτό το κάνουμε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και να αυστηρύνουμε και άλλο το πλαίσιο, είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω, χωρίς όμως να σκοτώσουμε εντός εισαγωγικών μια σημαντική αγορά για τη χώρα, από την οποία, ας μην γελιόμαστε, υπάρχει μεγάλο οικονομικό όφελος, κυρίως για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δεν θέλουμε όμως ο θεσμός του Airbnb, ο οποίος είναι ένας θεσμός βραχυχρόνιας μίσθωσης, να καταστρατηγείται, να γίνεται de facto πιο μαζική επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς αυτοί οι οποίοι επιχειρούν στον κλάδο αυτό να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τις οποίες θα είχαν εάν φερόντουσαν ως κανονικοί επιχειρηματίες. Και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε μέσα από τις ρυθμίσεις τις οποίες θα ψηφίσουμε πολύ σύντομα. Η Πέννη Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή, και να ετοιμάζεται η Νατάσα Τραγωστή από το Ionian TV. Κύριε Πρόεδρε, χθες στην ομιλία σας μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι θα πολεμήσετε την ατιμωρησία. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι παρεμβάσεις σας στον ποινικό κώδικα? Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, ένας δράστης φωνικού τροχαίου στην Κρήτη έτρεχε με 140 χιλιόμετρα, καταδικάστηκε και έμεινε εκτός φυλακής. Θα το δούμε αυτό να αλλάζει? Να περιμένουμε αλλαγές στις διατάξεις για τα πλημελήματα? Και κάτι ακόμη. Είναι κατάλληλη απάντηση η αυστηροποίηση των ποινών όποτε ένα έγκλημα απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη? Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να αντιδρούμε σπασμωδικά. Γι' αυτό η απάντηση στο τελευταίο σας ερώτημα είναι ότι σίγουρα είναι πολύ καλύτερα να προλαμβάνουμε από το να ερχόμαστε εκ των υστέρων να κάνουμε αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Έχω εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στις προτάσεις τις οποίες θα φέρει προς ψήφιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε παθογένεια σαν και αυτή την οποία περιγράψατε. Ναι, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί κάποιος άνθρωπος, επειδή
έχω άποψη, όπως και όλοι μας πιστεύω, για το συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορεί να τρέχει με 140 χιλιόμετρα, να σκοτώνει δύο ανθρώπους και να καταλήγει να μην μπαίνει ούτε μία μέρα στη φυλακή. Γιατί ακριβώς ο ποινικός κώδικας δεν δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτές οι παρεμβάσεις θα νομοθετηθούν πολύ σύντομα και πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική τομή με το χθες, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες. Αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες ερωτήσεις ακόμα, να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με την Νατάσα Τραγουστή από το Ionian TV και ακολουθεί η Μαρία Σπυριδάκη από το Πρώτο Θέμα Κρήτης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ μπροστά σας. Θα ήθελα να πάμε στον ευαίσθητο αλλά κυρίαρχο πρωτογενή τομέα. Ο πληθωρισμός, η αύξηση των καυσίμων, των λιπασμάτων, τα γνωρίζετε όλα αυτά, των ζωοτροφών, πιέζουν ασφιχτικά την παραγωγή. Και ειδικά στην περιοχή μας, Ionian TV για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί για την παραγωγή και τους παραγωγούς. Μην ξεχνάμε και την αύξηση του ρεύματος. Οι παραγωγοί νιώθουν αβοήθητοι. Τι θα κάνετε για να το αντιμετωπίσετε, γιατί τώρα τρέμουν και τις πλημμύρες. Είχαμε πλημμύρες και στην Ηλία, είχαμε στην Αχαΐα, στον Ιαννό, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Είχε υπερχυλήσει ο Αλφιός, έφτασαν τα νερά του μέχρι την αρχαία Ολυμπία και έγινε θέμα. Η φωτογραφία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Πιστεύετε ότι προκαταβολικά μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος οργανισμός σαν αυτόν που ανακοινώσατε τώρα για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, προκαταβολικά λέμε, κάτι για άλλες περιοχές που είναι παραγωγικές? Ευχαριστώ. Η βούλησή μου θα ήταν να έχουμε ένα τέτοιο οργανισμό σε κάθε περιφέρεια που να έχει σημαντικό αρδευτικό αντικείμενο. Δεν έχουν όλες κατά ανάγκη οι περιφέρειες άλλες οι ανάγκες της. Η Αττική αντιμετωπίζει άλλης κλίμακας προβλήματα. Νομίζω ότι για τα ζητήματα των πλημμυρών έχω μιλήσει εκτενώς. Να πω 2 σκέψεις για αυτό το οποίο είπατε. Πρωτογενής τομέας, ξέρω τις δυσκολίες, αλλά από την άλλη τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε καλές επιδόσεις. Έχουμε πολύ καλές εξαγωγές, έχουμε πολλούς νέους παραγωγούς οι οποίοι όχι απλά επιβιώνουν επιχειρηματικά, αλλά διακρίνονται. Και φυσικά η άλλη όψη της ακρίβειας στο καλάθι του νοικοκυριού είναι η καλή τιμή για τον παραγωγό. Όταν το γάλα, ας το πούμε, έχει πάει από τα 80 λεπτά στο 1,50 ή στο 1,60, αυτό επιβαρύνει από τη μία πλευρά τον καταναλωτή, από την άλλη είναι ένα όφελος για τον παραγωγό, ο οποίος δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αν η τιμή ήταν χαμηλότερη, επειδή ακριβώς οι υπόλοιποι συντελεστές, όπως είπατε, έχουν αυξηθεί. Τουλάχιστον δεν δίνουμε τα λεφτά σε εισαγόμενα προϊόντα, αλλά στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο την δικιά μας εγχώρια παραγωγή. Έχω μιλήσει αναλυτικά για τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία έχουμε συνολικά για τον πρωτογενή τομέα, με παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα και η στιγμή τώρα να επεκταθώ αναλυτικά. Αλλά οι αγρότες γνωρίζουν και θα γνωρίζουν ότι όποτε υπάρχει ανάγκη η στήριξη της πολιτείας είναι εκεί, στα πλαίσια πάντα προφανώς των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τις οποίες έχουμε. Αλλά και η αλλαγή, η προσαρμογή, θα έλεγα, του πρωτογενού τομέα στην κλιματική κρίση είναι μια μεγάλη πρόκληση, η οποία θα μελετηθεί από αυτή την κυβέρνηση. Μπορεί να δημιουργήσει απειλές, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ταυτόχρονα ευκαιρίες για νέες καλλιέργειες, για αλλαγή καλλιεργειών, ενδεχομένως για βελτιωμένα εισοδήματα, αλλά και οι παραγωγοί μας χρειάζονται κατεύθυνση. Δεν θέλω να αισθάνονται αβοήθητοι, να παλεύουν με δυνάμεις που να τους ξεπερνούν και με συνθήκες οι οποίες αλλάζουν διαρκώς χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε προς τα που πάμε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε, και θα την κάνουμε, είναι δέσμευσή μου, μια οργανωμένη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση επηρεάζει το πρωτογενή μας τομέα σε όλα τα επίπεδα. Από την αλία μας, τι σημαίνει, ας πούμε, η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών για την αλία μας, ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις, μέχρι τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία μας, τι φυτεύουμε, πού το φυτεύουμε, πότε το φυτεύουμε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το 2030, εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις των ειδικών για την σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αυτό τι σημαίνει τελικά για τον πρωτογενή μας τομέα.
Και φυσικά επιμένω για τη διαχείριση του νερού, το οποίο είναι υπερπολίτιμο αγαθό. Ευτυχώς στη Δυτική Ελλάδα έχετε μπόλικο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σπαταλούμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σπαταλούμε, να μην το φροντίζουμε και να μην το προσέχουμε. Συνεχίζουμε με την Μαρία Σπυριδάκη από το πρώτο θέμα Κρήτης και να ετοιμάζεται ο Αλέξανδρος Διαμαντής από το manifesto.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Θα σας αλλάξω λίγο θεματική. Να πάμε λίγο στον τουρισμό. Παρακολουθούμε σε διεθνή μέσα την προσπάθεια κρατών να περιορίσουν το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Για παράδειγμα, Ιταλία και Ισπανία κυρίως στις μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα, προσφάτως, το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε μία απόφαση για τον περιορισμό επισκεπτών στην Ακρόπολη. Στην Κρήτη, εμείς, αυξήσαμε τη δυναμικότητα του υποκατασκευήν διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, αναμένοντας περίπου 15 εκατομμύρια τουρίστες ανά έτος. Δεν αλλάξαμε, ωστόσο, τον υπόλοιπο σχεδιασμό έργων, δηλαδή δρόμους, φράγματα, μεταφορές, ούτε και τις μελέτες, δυστυχώς. Ταυτόχρονα, η έλλειψη νερού αποτελεί καθημερινό πρόβλημα στους κρητικούς. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να διαχειριστεί αυτήν την αύξηση που έχει προβλέψει η ίδια προς θα έρθει στον τουρισμό? Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις ελλείψεις φυσικών πόρων και υποδομών? Και τέλος, το κυριότερο, κύριε Πρόεδρε, πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό? Εάν δεν σας απασχολώ πολύ το χρόνο, και ένα σχόλιο για τον ΒΟΑΚ, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Βάλατε όλα τα θέματα της Κρήτης στο τραπέζι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε το ζήτημα του υπερτουρισμού, το οποίο πράγματι μας απασχολεί. Το πρώτο δείγμα το είδατε ήδη. Ένας οργανωμένος τρόπος προσέλευσης στην Ακρόπολη και για την προστασία του μνημείου, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να πηγαίνει και να επισκέπτεται το μνημείο σε συνθήκες που είτε να περιμένει σε μια πολύ μεγάλη ουρά, είτε με τόσο κόσμο, ώστε τελικά να μην απολαμβάνει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων και των εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης. Για μας το μυστικό ως προς τον τουρισμό είναι αφενός να μην μετράμε την απόδοση του τουρισμού μόνο με τις αφίξεις, τα πρόσωπα, αλλά με το πόσο ξοδεύουν οι άνθρωποι που έρχονται. Άρα, να κατευθύνουμε το τουριστικό μας προϊόν περισσότερο σε τουρισμό υψηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος. Και το δεύτερο, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μην έρχονται μόνο κατά καλό καιρό, αλλά να απολαμβάνουν τις ομορφιές της πατρίδας μας, ειδικά της Κρήτης, και σε άλλες εποχές του χρόνου. Και στα δύο έχουμε κάνει βήματα. Το διαθέσιμο εισόδημα που καταναλώνεται στην Ελλάδα αυξάνεται σταδιακά. Οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται είναι κατά κανόνα επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εκείνο τον κλάδο του τουρισμού που μπορεί να φέρει περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα. Και σταδιακά η τουριστική περίοδος επεκτείνεται. Και εκεί, με ένα παράξενο τρόπο, η κλιματική κρίση μπορεί να είναι και σύμμαχος. Διότι θα έχουμε πάντα αρκετό κόσμο που θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά θέλουμε περισσότερο κόσμο τον Μάρτιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και είναι βέβαιο ότι και οι τάσεις στο διεθνή τουρισμό κατατείνουν στο ότι πολλοί τουρίστες θέλουν πια, αν έχουν τη δυνατότητα, να ταξιδεύουν εκτός των μηνών εκείνων που ταξίδευαν ενδεχομένως στο παρελθόν. Αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για μας. Τώρα, οι υποδομές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον τουρισμό. Μην μιλήσω αναλυτικά για τις υποδομές της Κρήτης. Θα πω μόνο ότι για το νερό της Κρήτης έχουμε κάποια παραδείγματα οργανισμών που είχαν δημιουργηθεί πριν από δεκαετίες, που είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό. Ο οργανισμός ανάπτυξης, ο ΑΔΙΚ της Δυτικής Κρήτης, τώρα έγινε ο ΑΚ, ήταν ένας οργανισμός ο οποίος φτιάχτηκε πριν από πολλές δεκαετίες, ακριβώς για να μπορεί να διαχειριστεί κεντρικά καλύτερα το νερό, το άφθονο νερό το οποίο υπήρχε στη Δυτική Κρήτη, και να το φέρει φτηνά στους τελικούς καταναλωτές. Είναι βέβαιο ότι κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα χρειαστεί να κάνουμε και στην Κρήτη, με μια συνολική μελέτη σε επίπεδο ολόκληρου του νησιού για την διαχείριση των υδάτων. Δεν έχει η Κρήτη το πρόβλημα της Θεσσαλίας στην ίδια έκταση, όμως μια συνολική προσέγγιση σε συνεργασία με την περιφέρεια κρίνω ότι είναι απολύτως απαραίτητη, πέρα και πάνω από τα βασικά έργα υπονομής τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία δρομολογούνται. Για το ΒΟΑΚ αναμένουμε τις προσφορές για το μείζον κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης
και πιστεύω ότι πολύ, πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε ανάδοχο. Συνεχίζουμε με τον Αλέξανδρο Διαμάντη, διορθώνω και με συγχωρείτε, από το manifesto.gr και στη συνέχεια η Μαρία Χρύσα Σταμπουλίδου από το Thrakinet. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Πριν από περίπου ένα μήνα, 100 και πλέον Κροάτες χούλιγκαν διέσχισαν ανενόχλητη τη μισή Ελλάδα και κατέληξαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου σημειώθηκαν αποτρόπαια επεισόδια με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη Κατσούρη. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, είχε τότε τις απαραίτητες πληροφορίες, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αντίδραση, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό. Βέβαια, έγιναν κάποιες ορισμένες κινήσεις, προχωρήθηκαν κάποιες καρατομήσεις αστυνομικών, αλλά μέχρι εκεί. Μήπως όμως θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια γενικότερη αναδιάρθρωση των δομών της ελληνικής αστυνομίας? Είστε γενικότερα ευχαριστημένος με τη λειτουργικότητα της αστυνομίας, με δεδομένη και την παρατηρούμενη αύξηση της εγκληματικότητας που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα? Και αν γίνεται μια ακόμα πολύ μικρή ερώτηση, πόσοι πολίτες σε διαφορετικό πλαίσιο, έτσι, πόσοι πολίτες θα αντιμετωπίσουν το χειμώνα με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και βέβαια με την τιμή του πετρελαίου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1,5 ευρώ? Να ξεκινήσω με το δεύτερο ερώτημά σας, το επίδομα θέρμανσης. Θα δοθεί ξανά και ελπίζουμε και πιο γρήγορα στην ίδια έκταση που δόθηκε και πέρυσι και θα υπάρχει ένα στοχευμένο πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών ως προς τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ευτυχώς δεν είμαστε στη θέση που ήμασταν πέρυσι, να πρέπει να διαχειριζόμαστε ακραίες τιμές φυσικού αερίου και να παρεμβαίνουμε στην αγορά με πιο επιθετικό τρόπο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά πρωτίστως αλλά και τις επιχειρήσεις. Για το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας απαντήσω με δύο λέξεις. Μπορούμε καλύτερα. Ως προς τα ζητήματα της αστυνόμευσης και θα κάνετε λίγη υπομονή. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι ο κόσμος θέλει να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Χθες εξήγηλα ότι 2.500 αστυνομικοί θα αποδεσμευθούν από τη φύλαξη προσώπων. Αυτό συμπεριλαμβάνει και αστυνομικούς που είναι στη δικιά μου την προσωπική φρουρά, για να πάνε εκεί που τους έχουμε πραγματικά ανάγκη. Στον δρόμο και στα αστυνομικά τμήματα. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα στην αστυνομία. Και σίγουρα έχει κάνει πολλά καλά πράγματα η αστυνομία. Και νομίζω ότι αν δει κανείς συνολικά τους δείκτες της εγκληματικότητας, θα διαπιστώσει ότι έχει υπάρξει πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα η διαχείριση των Κροατών χούλιγκαν δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της ελληνικής αστυνομίας. Και γι' αυτό κάποιοι υπεύθυνοι έχουν ήδη λογοδοτήσει. Και ολοκληρώνουμε με την Μαρία Χρύσα Σταμπουλίδου από το Thrakinet. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, εδώ ακριβώς μπροστά σας. Προέρχομαι από τον ακριτικό Εύρο, που πολλές φορές έχετε επισημάνει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης. Ο νομός επλήγει από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε, έτσι ώστε να αποζημιωθούν οι πολίτες, οι περιουσίες των οποίων επλήγησαν, αλλά και να αποκατασταθεί το περιβάλλον και αναφορικά επίσης με τη διασφάλιση της περιοχής από μελλοντικές καταστροφές? Βρέθηκα για μία ακόμα φορά στον Εύρο την προηγούμενη εβδομάδα και συνομίλησα και με πολίτες, αλλά και με τους φορείς του τόπου. Πολύ ευαισθητοποιημένος και πολύ στεναχωρημένος, δεν σας κρύβω, για την μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά που έγινε στον Εύρο, για την απώλεια των περιουσιών, αλλά κυρίως για το τραύμα το οποίο υπέστη το δάσος της Δαδιάς. Όπως σας είπα, μια ακτίδα αισιοδοξίας είναι ότι τελικά η ζημιά δεν ήταν τόσο καταστροφική όσο στην αρχή προβλέπαμε και με τη βοήθεια του δάσους που επιβίωσε, νομίζω ότι ο μαυρόγυπας δεν θα κινδυνεύσει. Θα έχει αρκετά δέντρα για να κάνει τις φωλιές του και με λίγη βοήθεια από εμάς θα εξακολουθεί να αποτελεί η Δαδιά έναν μοναδικό βιότοπο για αυτό το προστατευόμενο είδος. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα στρέψουμε την προσοχή μας στον Εύρο και σε καμία περίπτωση αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλία δεν θέλω να κάνει τους ευρύτες να αισθάνονται ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, επειδή έγινε μια πολύ μεγαλύτερη συμφορά στη Θεσσαλία από αυτό που έγινε στον Εύρο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Κρατική αρρωγή, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί, θα εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και στον Εύρο για τα σπίτια τα οποία επλήγησαν και για τις περιουσίες οι οποίες χάθηκαν. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα, ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει μια πολύ αναλυτική καταγραφή, έτσι ώστε οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να αποζημιωθούν και να ξαναπατήσουν ξανά στα πόδια τους. Ταυτόχρονα ήδη εκπονούνται
με πολύ μεγάλη ταχύτητα από τα συναρμόδια δασαρχεία οι μελέτες αποκατάστασης και προστασίας των εδαφών σε συνδυασμό με τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να συγκρατήσουμε τα εδάφη και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλες αρνητικές συνέπειες από τις βροχές του χειμώνα και μάλιστα έχουμε ήδη βρει τους πρώτους αναδόχους για αυτές τις μελέτες. Είχα βρεθεί στην Πελαγιά και όχι μόνο γενίασα το σχολείο, αλλά δεσμεύθηκε και η ΔΕΠΑ ότι θα είναι ο πρώτος ανάδοχος της μελέτης που θα γίνει, έτσι ώστε η παρέμβαση γύρω από το χωριό να είναι γρήγορη, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι εκεί που έχεις πράσινο γύρω σου, ξαφνικά να βλέπεις μόνο καμένα. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ψυχολογία όλων των κατοίκων, έστω και αν αισθάνονται ανακούφιση ότι μπορεί να σώσανε τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Και έχω δεσμευθεί ότι μέχρι το τέλος του έτους, είπε τον κύριο Τριαντόπουλο, θα παρουσιάσουμε κάποιες πολύ πιο συγκροτημένες σκέψεις για την αναπτυξιακή δυναμική του Εύρου, σε συνέχεια πραγμάτων τα οποία έχουμε ήδη εξαγγείλει, για να βλέπουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη πάρα πολύ δυναμική σήμερα. Καθίσταται ενεργειακό και γεωπολιτικό κέντρο των ευρύτερων Βαλκανίων. Το FSRU είναι σχεδόν έτοιμο και πιστεύω ότι θα κυροβολήσει έξω από την πόλη τέλη του 23, αρχές του 24. Και πολλές άλλες σημαντικές επενδύσεις δρομολογούνται στην περιοχή. Δύο σκέψεις ακόμα σημαντικές. Ευρωσπάς, για να στηρίξουμε τον τουρισμό της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δαδιά όμως. Πιο προνομιακό Δαδιά Pass μέσα στο Ευρωσπάς, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες που θέλουν να επισκέπτονται αυτή την πολύ όμορφη περιοχή. Μεγάλο κομμάτι του δάσους είναι ατόφιο. Δεν θα πάνε να δουν μόνο καμένα, αυτό είναι βέβαιο. Και νομίζω ότι μια πάλι διαφορετική προσέγγιση για το ρόλο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στον Εύρο. Είναι κάτι το οποίο είμαι έτοιμος να συζητήσω και με την ηγεσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου αλλά και με τον Υπουργό Παιδείας για ένα πιο έντονο αποτύπωμα του τρίτου μεγαλύτερου πανεπιστημίου στον Εύρο και αναφερόμαστε στις τέσσερις πόλεις του Εύρου πλην της Αλεξανδρούπολης όπου ήδη υπάρχει δυνατή παρουσία στην Ορεσιά, στο Δημότυχο αλλά και στο Σουφλί. Νομίζω αν μπορούμε να κάνουμε άλλη μία τελευταία ερώτηση και να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με τον Βίκτορα Μοντσέλη, το newsbiz.gr. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Το κράτος ιτάται διαχρονικά από τη φοροδιαφυγή, όχι επειδή δεν υπάρχουν μέτρα, αλλά επειδή δεν εφαρμόζονται. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δικών σας μέτρων που ανακοινώσατε χθες? Ευχαριστώ. Καταρχάς, κύριε Μοντσέλη, γνωρίζετε πια ότι η εισπράξη των φόρων είναι αντικείμενο μιας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και μπορεί να τρέξει ακόμα περισσότερο και να εφαρμόσει τη στοχοθεσία και τη φορολογική πολιτική την οποία καθορίζει η κεντρική κυβέρνηση. Επιμένω πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, στη χρήση της τεχνολογίας και στη δυνατότητα που μας δίνουν τα μεγάλα δεδομένα να μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένους και πιο στοχευμένους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα, ο δεκάλογος των οποίων θα ψηφίσουμε άμεσα και τον οποίο έχουμε συζητήσει αναλυτικά και με την ανεξάρτητη αρχή, πιστεύω ότι μας δίνει ένα πλαίσιο να σφίξουμε τα λουριά και να μπορέσουμε να παρεύουμε εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη φοροδιαφυγή και να δείξουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξέρω, και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι πολλοί προκατοχοί μου έχουν πει τα ίδια. Και υπάρχει μια γενική καχυποψία. Σας διαβεβαιώνω για την αποφασιστικότητά μου να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε κάνει βήματα ήδη βελτίωσης φορολογικής συμμόρφωσης τα τελευταία χρόνια, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και το κάνουμε όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, γιατί χρειαζόμαστε παραπάνω έσοδα, το κάνουμε για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους ισονομίας, γιατί τελικά μόνο έτσι, όπως είπα πριν, χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης και δεν αισθάνονται κάποιοι ότι είναι νομοταγείς και κάποιοι άλλοι χαίρονται και πίνουν στην υγεία των κορόιδων που πληρώνουν τους φόρους τους όταν οι ίδιοι ξεφεύγουν.
μόλις ολοκληρώθηκε. Είμαστε και άλλοι σε αναμονή για ερωτήσεις. Ναι, είχαμε δώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Έγιναν αρκετές ερωτήσεις, έως πολλές νομίζω. Δώσαμε και ένα παραπάνω χρονικό περιθώριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ.